Η Θεσσαλονίκη ανοίγει την αγκαλιά της, αδέρφια. Δεν έφυγε αυτό την Παρασκευή. Ανοίξτε όλοι τα χέρια σας. Έλα, έλα, έλα στην αγκαλιά. Ανοίξτε διάπλατα τα χέρια σας. Αφού άνοιξατε τα πόδια σας. Ανοίξτε τις αγκαλιές σας. Και προσευχηθείτε, γιατί αύριο είναι 10 Σεπτεμβρίου. Κυρίως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Επέτειο γάμου έχω. Κυρίως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και πηγαίνετε στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Αδέρφια Θεσσαλονικής. Αδέρφια Μακεδόνες, ο έκτος στόλος είναι εδώ. Ο έκτος στόλος είναι κοντά σας. Από πού θα φύγετε. Και η Θεσσαλονίκη τον έχει αγκαλιάσει με μια υπέροχη ηλιόλουστη Δευτέρα. Εκατοντάδες Θεσσαλονικείς έχουν αφήσει τις δουλειές τους ή τις φραπεδιές τους και τρέχουνε στην παλιά παραλία για να υποδεχθούνε τον έκτο στόλο. Μπούρλα. Για να υποδεχθούν το SS My Whitney. Houston. Brothers, you are welcome. Welcome in Θεσσαλονίκη. Go to the hell. Νιώθουμε ασφάλεια. Νιώθουμε ομορφιά. Καλώς ήρθατε στα βρώμικα νερά του Θερμαϊκού. Που να βουλιάξει. Η πόλη έβαλε τα καλά της. Που να μπάζει. Η πόλη φόρεσε την αστερόεσά της και σας περιμένει στην Γιαννιτσόν, στα Λαδάδικα, στα μπαρ του Βαρδάρη. Τα κορίτσια είναι έτοιμα. Ελάτε, ελάτε να φάτε καλά. Οι σημαίες κυματίζουν περήφανες. Μπρατσαλάδες. Σε όλη την παραβαρδάρια και παραγιαννιτσατσιώτικη περιοχή. Ποπάιδες. Και περιμένει αξιωματικούς και απλούς οπλίτες του έκτου Αμερικανικού στόλου. Έλα από πάει. Δεν έγινε έβδομος ποτέ. Έλα από πάει να δεις τον Μπρούτο. Αυτός ο έκτος δεν γίνεται ποτέ έβδομος. Δεν ποτέ. Μονίμως έκτος. Πέντε μέρες και ξεκουμπίζονται από εδώ. Επιτέλους. Επιτέλους. Ο Θερμαϊκός θυμίζει Ειρηνικό ωκεανό. Ωρε καρχαρίες. Σάρκ. Θυμίζει Pacific Ocean. Έλα χαζομερικανάκι να κάνεις καμάκι στα Λαδάδικα. Έλα, έλα. It's 107.4 Libero. You are welcome. Θα σε περιμένει όλοι. Περίμενε. The program is called Troika. Olive Memorial. With Chrysanthos Tsaltidis, Παναγιώτης Παπαδόπουλος and Marios Aslamis. Αυτές τις μέρες εδώ έξω δεν σε ξέρω, να ξέρεις. Εσένα σλαμά λέω. Είσαι τόσο ξεφτύλα. Εσένα δεν σε ξέρω. Δεν θα φάω κι εγώ μάπες εξαιτία σου. Κατάλαβες τι γίνεται. Είσαι τόσο ξεφτύλα. Η φωτογραφία Ομόνοιας και Σύμπνοιας έχει ανέβει. Κλειδαμπαρώθηκαν μέσα στο. Ανεβείτε. Μέσα στο καρδόσφλο. Τα παρόδικα δεν θα βγουν έξω για βόλτα. Έχουμε Αναστάσια. Δεν λέω γιατί ούτε Αναστασία βλέπω. Ούτε το κόκκινο το λαμπάκι στον αέρα. Θα βρίζουμε και θα γίνεται σκηνικό. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι. Δεν το βλέπω. Έχει δίκιο. Την Αναστασία. Αγόρι μου, άντε βρε γκρινιάρι. Ορίστε. Τώρα βλέπω. Τώρα καθόθηκα. Μέσα από συμπληγάδε. Έτσι όπω τα βλέπω και τα Αμερικανάκια. Δεν έχω οθόνε. Είναι μικρέ οι οθόνε. Δεν μπορώ να δω. Του φέραμε μία. Πάρε στο στο σπίτι σου είναι μικρότερη τηλεόραση από αυτή που έχουμε. Πάνε στο Automatic, στο Refresh, τα μηνύματά μας. Έχει ανέβει η φωτογραφία σου. Μπείτε στο Facebook του Λίμπερο, φωτογραφίες, δύο φωτογραφίες με Ασλαμή. Μία. Και η άλλη είναι και με Παπαδόπουλα. Με Πάπ δεν έβαλες. Μία με Παπαδόπουλα. Α, μία με Παπαδόπουλα. Αυτή είναι. Σχολιάστε βασικό δεν θέμα της σημερινής εκπομπής, η φωτογραφία μας στο Facebook, Παπαδόπουλας Ασλαμής. Ασλαμής Παπαδόπουλας. Δεν ξέρω γιατί τρως τα σημαίακια. Ναι. Και δεύτερον, δεν ξέρω γιατί θέλει να σε χτυπήσει. Αυτό όντως. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα. Αύριο δεν θέλω χαζά τίποτα 10 Σεπτεμβρίου, ενό λεπτού είχε και τέτοια. Έτσι. Τι έλεγα. Με σύστη σημαία και τέτοια. Αύριο σου λέω έχω επέτειο γάμου. Ναι. Ναι, για σένα άλλο. Τι με σύστη σημαία, εσύ. Γιατί πάει. 10 Σεπτεμβρίου δεν ήταν. Δεν πάει από εκεί, περίμενε. 10 Σεπτεμβρίου 2001 δεν ήταν. Συγγνώμη, ποιο μάο πάει από εδώ. Πάει κανένα. Είναι η Τρόικα. Μην κάνουμε κοιλιές. Είναι μέσα στην αυρή ο Χρήστος στην άκρη εδώ πέρα το παιδί γιατί με το δίκιο του παλεύει με την οθόνη. Γιατί πάρα πολύ απλά τίποτα δεν είναι έτοιμο για να ξεκινήσει αυτή η εκπομπή. Να το, έτοιμο είναι. Τσακ, έφαγα. Μπράβο. Άλλο μάους από εδώ, άλλο μάους από εκεί. Δυο μάους έχεις τώρα. Επικοινωνία προς το παρόν μόνο SMS-ική FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54526 η Θεσσαλονίκη υποδέχεται τον Αμερικανικό στόλο σήμερα 42 του Αυγούστου, Δευτέρα 42 Αυγούστου. Ή αλλιώς 10 Σεπτέμβρη. Ό,τι πρέπει για να βγεις διακοπές θα σήμερα. Μινοδόρας, Μητροδόρας, Νυμφοδόρας, Κλίμης, Λούκιου, Πουλσερίας, Σέλβιου. Χρόνια πολλά τα καλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Αναζητώ εδώ και 3 χρόνια την συμμαθήτριά μου από το 3ο Δημοτικό Σχολείο την Πουλσερία.
ψηλή κοπέλα, νταρτανοκοπέλα, με περνούσε περίπου 3 πόντους. Έχει πιάσει 3-4 κιμή. Μη τυχόν και το πείτε που είμαι. Επειδή όταν γερνάει ο άνθρωπος αρχίζει μαζεύει, δεν την κατάλαβες για να τη δεις. Κάτι μου λέει ότι φέτος θα τη βρω μέσω του ραδιοφόρου. Αν πας εκεί πέρα στη δέρμη, στα κημητήρια. Την Πουλσερία που ήμασταν μαζί πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη Δημοτικού. Μπορεί και Πέμπτη και εκεί. Και να τσιμπήσεις. Πόσο άντεξε. Σε κάνουν τα αγκόνια της. Σε φτιάχνουν καλά της Πουλσερίας. Τώρα, Αναστασία, κόψω το κομμάτι για μισό λεπτό. Λοιπόν, να πούμε κι εμείς σαν εκπομπή και οι τρεις και προσωπικά εγώ αντίο στον Φώτη το Φολτόπουλο που έδωσε μεγάλο αγώνα για περίπου, για περίπου 3 χρόνια. Ωραία. Ωραία. Αντίο στο Φώτη που έφυγε σε ηλικία 51-52 ετών. Προχθές αν δεν κάνω λάθος. Άνθρωπος που η ζωή του όλη ήταν η καλοσύνη, η αγάπη, η ανθρωπιά. Δεν έχω γνωρίσει μισό άνθρωπο να πει μισό κακό λόγο για το Φώτη. Τόσο ψυχούλα. Με τη ζωή του όλοι ποδόσφαιρο, μόνο Αγγλία, μόνο Leeds United, ατελείωτες γνώσεις, τιμώ τη μνήμη του. Όχι μόνο, και Απόλλωνα. Ναι, και Απόλλων Καλαμαριάς φυσικά, τιμώ προσωπικά τη μνήμη και το ταξίδι που ξεκινάει από χθες το απόγευμα σε νερά χαρτογράφητα για τα βράδια κυρίως και τα απογεύματα και τα μεσημέρια που κάναμε τις ατελείωτες κόντρες. Θυμάμαι για 20 περίπου λεπτά να χτυπιόμαστε και να κοντραριζόμαστε για ένα πλάγιο της Εθνικής Αγγλίας που οδήγησε σε γκολ. Πάντα περίπου, με ένα κρίκερ μπήρας, περίπου 20 λεπτά. Έτσι το θυμάμαι. Μαρία. Ναι. Αντίο στον Φώτη. Αντίο Φωτάρα. Καλή δύναμη και κουράγιο στους γονείς του και στον αδερφό του που μένουν πίσω, να το θυμούνται. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Προφανώς θα αφιερώσουμε στο τέλος της σεζόν την άνοδο της Λίντς, της ζωής του. Η ζωή του όλη ήταν η Λίντς United. Δεν πήγε μία μέρα διακοπές για να πηγαίνει να δει έστω ένα παιχνίδι φιλικό της Λίντς United. Έχω περιστατικά με ατελείωτο γέλιο με το Φώτη. Θα τα λέμε να είμαστε γεροί τα επόμενα χρόνια. Θα αναφερόμαστε σε αυτά για τη Λίντς United. Δεν έχει πάει διακοπές μία μέρα για να πηγαίνει να βλέπει Λίντς United. Και οι διακοπές του ήταν να ακολουθεί τα καλοκαίρια τη Λίντς United σε περιοδίες ανά την Ευρώπη. Τώρα, ακούω το άλλο ότι ο Στέλιος Δελγιάννης έφυγε. Τι έπαθες. Τώρα το κατάλαβες. Το μαθαίνω. Πότε τώρα το μάθες. Ο Στέλιος. Προχθές. Α, προχθές. Το μαθαίνω τώρα. Η κηδεία θα γίνει στη Μαλακοπή στις 5. Σήμερα στις 5. Για όσους δεν ξέρουν, ο Στέλιος, ένας άνθρωπος ο οποίος στη δική μας την γενιά, πολλούς από εμάς μας έβαλε μέσα στη δημοσιογραφία. Γιατί ήταν αυτός ο οποίος του στέλναμε τα χειρόγραφα στην Αθλητική Μακεδονία Στράκης που ξεκίνησαν σχεδόν όλοι όσοι ακούτε στα ραδιόφωνα αυτή τη στιγμή. Σχεδόν όλοι. Ένα ποσοστό 70-80%, να μην πω παραπάνω. Έχουν ξεκινήσει από την Αθλητική Μακεδονία Στράκης του Σαράτη Πανταζή. Άρα να πω εγώ κάτι. Με αρχισυντάκτη και άνθρωπο για τη σελιδοποίηση και τα πάντα έκανε ο Στέλιος. Το Στέλιο Δελγιάννη. Εγώ τον γνώρισα. Ηρακλειδέας. Να πω πάνω σε αυτό που λες. Ναι. Το 1981 τον γνώρισα εγώ. Στα Σπορ του Βορρά του έδινα χειρόγραφα. Πρέπει να έχω ξενυχθήσει με το Στέλιο περίπου 800.000 βράδια. Σ' ακούω. Στα Σπορ του Βορρά. Εγώ το 81. Εγώ στην Άμμουθο. Ηλικία. Λοιπόν. Δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς να σου περίπου, πω. Περίπου. Κοντά στη δικιά μου, ναι. Παναγιώτη. Λίγο μεγαλύτερο. Κοντά στη δικιά μου. Λίγο μεγαλύτερο. Λίγο μεγαλύτερο από μένα. Εντάξει. Έχουμε. Τώρα, συνάδελφοι, με καταλαβαίνουν, έχουμε συνδέσει αρκετά χρόνια. Πιστός στο Καστατζόγλιο και πρώτων ετών μας. Ναι. Με χειρόγραφα, με φαξ, με πινελίκια που δεν φαίνονται καθαρά, με το γράψε καλύτερα πιο αραιά τις λέξεις και διάφορα τέτοια πράγματα. Τι να πεις. Νιώθω άσχημα τώρα που του αρνήθηκα να τον πάω σπίτι πέρυσι από το Καστατζόγλιο. Μου λέει, μπορείς να μην πας, σε παρακαλώ πολύ. Αλλά πρέπει να καταφέρω στο κέντρο οπωσδήποτε. Και του λέω, Στέλιο, χίλια συγγνώμη, δεν μπορώ τώρα. Πιστεύω ότι δεν έχεις κουβαλήσει κανέναν ποτέ πέρα από κοριτσάκια. Με το μηχανάκι. Όχι. Πάντα έχει ένα πρόβλημα το μηχανάκι. Εμένα δύο φορές με έχει κουβαλήσει. Δύο φορές. Πήρε λεφτά, 50 πήρε λεφτά, βέβαια. Η αλήθεια είναι στα δικά σου κυβικά, όχι. Πήρε λεφτά. Λίγα, εντάξει. Ο Στέλιος δεν ήταν στα δικά μου κυβικά. Ο Στέλιος όχι. Εγώ όχι. Σου είπα γενικά. Ναι. Πέρα από κορίτσια, δηλαδή άμα σου λέγε Αναστασία τώρα θα με πας, θα την πήγαινες. Αν σου λέγε Παπαδόπουλος θα με πας, θα λέγες έχω δουλειά στο κέντρο. Αυτή είναι η διαφορά.
Αυτό σου λέω. Εσύ πες ότι λέω ψέματα. Γέλαρα, Αναστασία. Δεν το λέω για να γελάσει κάποιος. Εσύ τι είναι αυτό εδώ πέρα. Λέω μια πραγματικότητα. Και οι υπολείπες με εξαίρεση έναν όλοι είναι πυγμαίοι. Μου βάλεις αυτό εδώ πέρα. Εδώ, γιατί πω... ρε φίλε, καταρχήν κάτσε πιο κεντρικά. Τώρα θα ετοιμάσει προτζέκτορ εδώ πέρα, να ξέρεις. Πού να πάω ρε φίλε πάνω σου. Έλα λίγο πιο εδώ. Πήγαινε το πιο πέρα. Το μικρόφωνο είναι εκεί. Άκου να σου πούμε. Όταν είσαι μπαμπόγερος ή μπαμπόγρια, λειτουργείς και συμπεριφέρεσαι σαν ένα παιδάκι 5 χρονών. 5 χρονών. Δηλαδή είναι σαν να βλέπω το Χριστάκο μου. Δηλαδή όποτε νευριάσει, ας πούμε, τον κάνεις κάτι, ό,τι και να τον πεις μετά, θα σου λέει αυτό με ενοχλεί, αυτό με πειράζει. Έτσι ακριβώς είσαι και εσύ. Άρα πιτσερικάς. Είσαι ένα. Όχι, είπα. Μπέμπεις, σαν το Χριστάκο είπα. Μα αυτό είναι. Μου το παιδί είναι και αδυναμία μου. Επειδή τα έζησα και πρόσφατα, ναι. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Ναι. Όπως παλιμπεδίζει 5 χρονών, έτσι κάνει και μετά τα 50. Ξεκινάει να περπατάει στα 4, έτσι, μετά στα 2 και μετά καταλήγει εκεί πάλι. Αυτό είναι. Αυτό σου λέω. Είσαι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, αυτή τη στιγμή έχεις πάρει το δρόμο το συγκεκριμένο, για την... Άντε μην το πω ακόμα, δεν ξέρεις τι γίνεται. Για την, τέλος πάντων, τον παλιμπεδισμό που θες σε διακρίνει και όλα σε ενοχλούν, όλα σε πειράζουν, όλο διαμαρτύρεσαι, όλο κλαις. Γιατί λέει και με κοιτάει. Έτσι. Λοιπόν, δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ο Θεός δεν ξέρει. Χωρίς quiz. Κάτι τέτοιους. Ξέρεις, ο Θεός σου αφήνει πολλά χρόνια για να μας ταλαιπωρούν. Δηλαδή αυτός, ο Χατζηφωτίου, κάτι τέτοιο. Αυτή είναι. Δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ναι. Με απλό SMS, δεν ούτε quiz, τίποτα. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Δίπλα γράψει γυαλιά, αποστολή στο 54526. Καταρχήν είναι ο Καμένος, πήγε στην Τούμπα ο Καμένος, φίλε. Πήγε, λέει, να επιθεωρήσει. Ναι. Τις εκτάσεις που θα χαρίσει. Ποια είναι η έκταση, τα πεζοδρόμια, ρε φίλε, και το παρκάκι εκεί πέρα. Εγώ να βάζω... τα αγοράσει. Μα εκεί καθόμαστε ούτως ή άλλως. Αράζαμε έξω από την Τουμπάρα, ρε φίλε. Δεν θα πληρώσω τίποτα, ρε φίλε. Δικό μου είναι εκεί πέρα. Έτσι, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Σαν να σου πω τώρα, εσένα να πάρει το πεζοδρόμιο στην Παπαναστασίου για να κάνει δεύτερο όροφο. Κάντο, ρε φίλε. Δεν μου το δίνει. Μα πάρτο, δεν με ενδιαφέρει αν το πάρει, ρε φίλε. Δείξανε στον καλό δημοσιογράφο κύριο Αρβανίτη, επειδή είπε τρεις αλήθειες στην ΕΡΤΡΙΑ. Τι είπε ο κύριο Αρβανίτη. Δείξανε όλη η ανακοίνωση, βγάλανε. Επειδή την πραγματικότητα. Είπε ο άνθρωπος, έκανε ρεπορτάζ, δημοσιογράφος, δηλαδή. Τι ομάδα είναι ο Αρβανί. Ο Αρβανί Κουκουέ. Πού να ξέρω τι είναι, ρε Παναγιώτη. Η ειρωνία σου αυτή μου αρέσει. Λοιπόν, όταν, από πάνω. Όταν τα έβγαζε τι τουτάρε του κούδα στον τελικό, καλά ήταν. Μήνυμα! Κάθε το μήνο να τα πήρε. Για το... Ποιο να βγάλει. Άντε ρε κακομύριδες. Άντε ρε κακομύριδες. Πήγες τώρα που ξανά αρχίζατε, μαμά κόρη. Κακομύριδες. Από ΠΑΟΚ, Πασόκ ηλεκτροσόκ. Στο Πίπα Μάτζικ στον Αλέξη. Αυτοί είστε ΠΑΟΚια. Μήνυμα χθες στη Μαρμίτα. Το σχολιάζει όποιο θέλει. Το Μάτζικ τι. Διαβάζει τέτοια. Από ΠΑΟΚ, Πασόκ ηλεκτροσόκ. Στο Πίπα Μάτζικ στο Αλέξη. Αυτοί είστε ΠΑΟΚια. Μήνυμα στη Μαρμίτα το σχολιάζει. Πίπα Μάτζικ. Τι είναι Πίπα Μάτζικ. Μάτζικ, ξέρω εγώ να, αυτό. Μάρκα είναι. Συγχαρητήρια. Όποιο θέλει το σχολιάζει. Είστε εξαιρετικοί. Και επίσης. Μην είναι μια εκπομπή Βόθρος. Συνέχισε. Μέλος της δεν είσαι. Ναι, ναι. Της Βόθρος. Της συνεκπομπή δεν είσαι. Πίπα Μάτζικ, ναι. Ναι. Αυτό είπα. Εγώ μήνυμα μεταφέρω, δεν το λέω εγώ. Τι είναι η Πίπα Μάτζικ, ρε. Τι. Μάρκα είναι. Τι. Μάρκα, η Μάτζικ είναι και εμένα που δεν ξέρω. Ναι. Είχε βγάλει και εξώφυλλο. Εντάξει. Και γιατί δεν λέμε χέρι. Και επίσης. Και επίσης. Είναι πιο γνωστή. Και επίσης. Επειδή μα ζαλίσαν κάποιοι αυτές τις μέρες και σήμερα το πρωί σε κοινωνικοπολιτικά ραδιόφωνα. Ναι. Σαν να πρώτη φορά να πέσαν καπνογόνα στη ΔΕΘ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πρώτη φορά είδαμε καπνογόνο στη ΔΕΘ. Να πω ότι ήμουν εκείνος που βράδυ Παρασκευής. Βράδυ Παρασκευής. Στο προηγούμενο ραδιόφωνο που ήμουν. Α, με, το ίδιο, με τον Καραμαλή. Μπράβο. Μπράβο. Επί Καραμαλή. Ναι. Που τα κάναν λαμπόγιαλο οι παοκτσίδες. Πήγαμε μπουγκάρουμε. Εγώ τους ύμνησα για την δυναμική τους. Όχι για τις παράνομες πράξεις. Πολύ δακρυγόνο και μάλιστα. Ποια σας ήθελε εκείνο το. Ποια σας ήθελε τότε, θυμάσαι. Χρήσατε ποιος τους ήθελε να τους πάρει. Ο Κινούσης. Όχι. Ποιος. Λάθος κάνεις. Ποιος. Ποια. Καμιά από την Άνδρο. Η Αγγελοπούλου. Η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκι. Και βγαίνω και λέω στο προηγούμενο ραδιόφωνο ότι αν εγώ ήμουν η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκι, γυναικάρα, μου αρέσει πάρα πολύ, θα τους είχα πάρει. Θα είχα πάρει τον ΠΑΟΚ απόψε. Με τη δυναμική που δείξαν οι οπαδοί του. Και το Σαββατοκύριακο δείξανε. Και είχα και μία παρέμβαση μάλιστα τότε, ότι μην τα λες αυτά, εμείς λέμε ότι ήταν αναρχικοί. Αυτοί που τα κάνανε. Συμβαίνουν αυτά στα ραδιόφωνα. Εδώ έχεις παρεμβάσεις. Εδώ όχι. Γιατί. Γιατί είναι λίμπερο. Με εξαίρεση από το ζηλωτογραφείο που με βάζει χέρι συνέχεια. Και έχει γίνει τρεις φορές σε δύο μέρες. Αν ξαναγίνει, φεύγω. Δύο φορές σε τρεις μέρες. Πότε. Τρεις φορές σε δύο μέρες. Πότε. Τώρα. Αν ξαναγίνει, φεύγω. Πότε. Προχθές. Σου είπε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δώρα. Καλημέρα. Η Δώρα πλέον από τις διακοπές γύρισε με διαζύγιο με την Ευγένεια.
Απίστευτος λαός. Δεν υπάρχει πιο αγενής λαός, Αναστασία. Αυτός που μπαίνει δεν λέει καλημέρα. Βγήκε η κοπέλα με πράσινα μάτια, σου χαμογέλασε. Τι άλλο θες να σου πει, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μπαμπόγερε. Όπως μου έχουν δεν πει, γίνεται να μιλάει. Σε 100 μέρες, ραδιόφωνο είμαστε. Σε 100 μέρη της Ευρώπης. Η κοπέλα ξέρει. Είδες όταν τον αποφεύγουν οι γυναίκες στη θεωρία. Κατάλαβες αυτό κάνει. Μόνο το Χρήστο Γουστάρι μου μας. Έκανε και ωραίο καφέ. Λοιπόν. Εσύ δηλαδή, σ' αρέσει αυτό τώρα που ήρθαν εδώ στον Ιθαγενή. Σου κοτσάρανε τα. Δεν ασχολούμαι. Α, δεν ασχολούμαι. Μπορεί να ήταν 1,5 λεπτό. Καλά, άσε τι είδες. Ναι. Τσάκωσε το τέτοιο. Και επειδή ξεκινήσαμε με γκρίνια και τσάκωσες με κηδείες. Τσάκωσε το στρατόπεδο που είπε και ο Τσίπρας. Δίνουμε το χώρο του στρατοπέδου. Αυτό δεν υπάρχει. Ρε εσύ Τσίπρα, ούτε καν ξέρεις τι είναι, ρε φίλε. Το χώρο του στρατοπέδου. Ο άλλος είπε να γίνει γήπεδο στον πάγο, στο κέντρο της πόλης. Ποιος. Μήπως εννοεί την έκθεση, μήπως πρέπει να μαζέψει τις μπουγάδες και να φεύγει. Ποιος. Τι, ο Βασιλιάδης. Ούτε την πόλη ξέρουν, φαντάσου, γιατί μιλάμε. Το κέντρο είναι η Τούμπα, κάνεις λάθος. Όχι, εντάξει, δεν θεωρείται κέντρο. Κέντρο. Η Τούμπα. Από κέντρο είναι, ρε φίλε. Βορειοανατολικά. Εντάξει. Βορειοανατολικά δεν είναι κέντρο. Εδώ ούτε την Ολύμπου δεν θεωρούμε κέντρο, ρε φίλε. Βορειοανατολικά είναι η Τούμπα. Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει. Τα έχουμε πολλές. Αυτές είναι βόρεια και ανατολικά. Και επίσης, για να μην ξεκινάμε μόνο με γκρίνια και θανάτους και Αμερικανούς, ένα τεράστιο μπράβο. Ένα τεράστιο μπράβο στον Γιώργο το Λάνθιμο που έφερε το αργυρό μετάλλιο στην πατρίδα μας. Α, το είδα, ναι. Βαθιά υπόκληση με την ταινιάρα The Favorite. Γιώργος Λάνθιμος, αργυρός λέοντας στην 75η Βενετία και στο φεστιβάλ της. Η Ολίβια Κόλμαν, η πρωταγωνίστριά του, το πρώτο γυναικείου ρόλου και οι υψηλές ερμηνείες από Rachel Weisz, Emma Stone και Nicholas Hoult. Ένα τεράστιο μπράβο στον Γιώργο Λάνθιμο. Που κάποιοι έχουμε την τύχη να το παρακολουθούμε από την πρώτη ταινία που έκανε. Από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα. Και δικαιωνόμαστε. Μπράβο, ρε Γιώργο. Να σε καλά, ρε παλίκα. Ρε. Μπράβο, να σε καλά. Τώρα, μάλιστα. Και χίλια μπράβο στο ελληνικό σινεμά. Μπράβο στο Πάουκ. Χίλια μπράβο στο ελληνικό σινεμά. Στο Πάουκ, για ό,τι βγάζει. Γιατί δεν υπάρχει μόνο το λα land που γουστάρει η Αναστασία. Υπάρχει αυτό το σινεμά. Ευτυχώς υπάρχει αυτό το σινεμά. Έτσι. Αυτό το πράγμα όμως ο Καμένος μπορεί να το κόψει, μπορεί να το πούνε εκεί σαν Πού είναι αυτό ο φίλο μα τον Ανέλ. Εμένα μου άρεσε το λαλαλά. Αυτό τον Ανέλ που είναι ο φίλος μας. Ναι, το εκθίαζε πέρα. Πώς τον λένε. Πρόπερς, ποτέ. Δύο φορές το είδα. Πώς τον λένε αυτό τον Ανέλ. Τον Ανέλ. Ο κούρασε ατελείωτο. Ο Σάββας της Μαχίδης. Μπράβο. Σάβα, μπορείς να του πεις του Προέδρου. Οκ, λέτε, κάνετε τις αβάντες στον ΠΑΟΚ. Ο Σάββας είναι και φόλα ΠΑΟΚ κτλ. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Καλά κάνετε. Του χαρίζετε τις εκτάσεις, τα γήπεδα, αυτά τα χρέη, όλα τα. Και δημοκράτε. Μπορείτε να μιλάτε. Δεν χαρίζανε τίποτα. Ότι το δίνουμε στον ΠΑΟΚ και την Θεσσαλονίκη. Γήπεδα και στον ΠΑΟΚ δεν χαρίζανε ποτέ. Χρέη δεν χαρίζανε ποτέ. Πλήρωσε τα χρέη μου. 40 εκατομμύρια ευρώ. Πλήρωσε τα χρέη μου. Όχι, φίλε. Τα χρέη σου είναι και οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα. Αν εσύ χρωστάς την εφορία 20 χιλιάρικα. Ναι. Και πας να πεις. Όταν μπαίνω στο τάξη, ναι, μου λέει 20 χιλιάρικα, ναι, αρχικό κεφάλαιο, 20.535, ναι, μετά τις φορές. Ωραία, τάξης. Ναι, ρε φίλε, αν μπει σε μια ρύθμιση και πεις θα πληρώσω αυτό το ποσό εφάπαξ, δεν σου αφαιρεί τα τέτοια τις προσαυξήσεις. Όχι σε τέτοιο. Άσε ρε τώρα. Όχι σε τέτοιο. Άσε τώρα. Εγώ άσε τώρα. Άσε τώρα. Του χάρισαν με κάτι. Άσε μας τώρα! Μιλάμε, του χάρισαν από τα 50, τα 40 τα χάρισαν. Με ειδική ρύθμιση κτλ. Νομοθετική ρύθμιση. Τώρα πάλι με νομοθετική ρύθμιση. Που ο Τσίπρας και ο Καμένος λέγανε στους προηγούμενους, καλά ρε αλήτες. Νομοθετική ρύθμιση, δεν τρέπεστε! Κάθε μέρα πληρώνουμε την ΕΡΤ για να βλέπουμε λεβαδιακούς. Την ΕΡΤ την πλήρωνε 6 ευρώ πριν δει στο λεβαδιακό. Την πληρώνει πάλι 6 ευρώ. Αυτό είναι το παράδειγμα. Ο Παναγιώτης και οι Παοξίδες. Η εξίσωση των εκατομμυρίων ευρώ με τα ψίχουλα. Αυτό ακριβώς είναι εξίσωση. Είστε περήφανοι που έδωσε πάλι η ομάδα σας φανέλα στον Τζίπρα. Τι να κάνω, ρε μεγάλη, να κλείσω την πόρτα. Να κλείσω την πόρτα. Μην ξαναβρεις Αμερικανούς! Μην ξαναβρεις Αμερικανούς! Να κλείσεις πόρτες, δεν είσαι το περίπτερο! Ποια φανέλα έδωσε! Το 1926 να σχηματιστεί. Ποια πήρε ο Τσίπρας! Το 19. Έλα. Πες το Βέρμπλουμ. Ναι. Καλαμπούμς. Α, ναι, το Βέρμπλουμ. Πες το Βέρμπλουμ. Από τώρα, το 19 πήρε ο Βέρμπλουμ. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε. Εσείς μπορείτε να. Πες το να! Βρε, εσείς μπορείτε να δώσετε. 44 να γράφει από πίσω. Ο Νεμπελγέρας είχε το 44. Α, ο Νεμπελγέρας είχε. 1,5 εκατομμύριο ευρώ άρεσε. Ναι. Γλίτωσε 1,5 εκατομμύριο, το πλήρωσε 10 χρόνια. Ναι, έγινε θέμα, το θυμάμαι το διαγωνισμό. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ και το λένε 50 χρόνια. Μπήκατε στο 44. Έλα, το κράτος, μη μιλάτε εσείς ρε που μπήκατε στο 44. 1,5 εκατομμύριο.
Πάρτε τα δισεκατομμύρια εδώ πέρα. Παναγιώτη. Άντε ρε. Κάθε μέρα θα πληρώνουμε την ίδια για να δείχνει Άρη και Βαδιακούς και Λάρισα. Ρε. Ποια έτρε να πληρώνεις ρε. Άμα πάρουμε πίσω τα λεφτά που είναι πάρει από το ρεύμα. Από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά ρε. Από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά. Από το Μουντιάλ πήγαν μέσα και βγήκαν από το Άρης Λάρισα και το λέει. Είσαι Θεοπάλαβας. Άντε ρε Θεοπάλαβας. Άντε ρε Μπουρλή και Ιωρέ. Έχει διπλάσια τηλεθέαση. Γιατί 2 εκατομμύρια παοκτσίδες το βλέπανε το Άρης Λάρισα. Τόσοι δεν είστε. Πάρε σε διάλειμμα κοριτσάκι μου. Πάρε σε διάλειμμα. Η φωτογραφία του Ασλαμή στο Facebook με τον Παπαδόπουλα δεν ξέρω για ποιο λόγο να κάνει μια κίνηση από πίσω του. Μάρια δες τι κάνει πάει από πίσω. Δεν το βλέπεις εσύ κανονικά. Δεν ξέρω γιατί φίλε. Να πω προσπαθεί κάτι. Να σου κάνει αυτό το πράγμα. Τα σημαίακια φαίνονται καλά. Για να δω λιγάκι. Τα σημαίακια φαίνονται εξαιρετικά. Θα την ανοίξω όλη τη φωτογραφία. Δεν φαίνεται καλά. Η φωτογραφία ανοίγει, φίλε. Αν το ανοίξει εκεί, ναι, γιατί τα σημαίακια δεν φαίνονται καλά. Στο ναι, στόμα. Πρέπει να τα κάνεις έτσι. Πρέπει να τα. Ορίστε. Ναι, έτσι εντάξει, ναι. Ναι, γίνεται. Έτσι, ναι. Okay. Αν κάνει ένα φτάκι βγει στο δρόμο έτσι σήμερα βράδυ, α πούμε στα λαδάκια και τέτοια, η κίνησή μου από άλλου μπορεί να συνεχιστεί, κατάλαβε, να μην μείνει εκεί. Αυτό είναι απειλή, να ξέρει. Κατάλαβε. Προτρέπει τον κόσμο να σε δει, ρε Μαρία. Όχι το Μάριο. Αυτό είναι ο Αμερικανό τέτοιο. Όχι, δεν ξέρω. Όχι το Μάριο. Αν βγει στο στόμα έτσι, σαν τον κροκόδηλο με το σημείο. Μιλάμε για τη φωτογραφία που ανέβασε. Ο Αστέριος λέει: Καλημέρα, Μάριε, πρόσεχε πίσω σου. Ναι, καλό. Καλημέρα, Στέργιο, να είσαι καλά. Ο Αλέξανδρος λέει: Καλημέρα και καλή εκπομπή. Ασλαμά, άνοιξε την αγκαλιά σου και πήγαινε στον Τσίπρα καλύτερα. Ευχαρίστησε τον για την ανάπτυξη που φέρνει στην πόλη μας με την ανακαίνιση του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα σου, εύχομαι. Έχει ανεβεί φωτογραφία μου με Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Την ανέβασε ο Χρήστατος πριν από λίγο στο Facebook του Λίμπερο. Μπορείτε να τη σχολιάσετε. Είναι η Τρόικα με λάδι και με αλάτια ακόμη λόγω καλοκαιριού. Με Αναστασία σε ετοιμότητα. Για ένα ακόμη πρωινό Δευτέρα είμαστε εδώ πέρα. Παπαδόπουλα, Τσαλτίδης και Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς. Καλημέρες, ρε Βλάχη. Παναγιώτη, σαν χασάπησε, ρε αδερφέ. Προσβάλλει τους χασάπηδες. Και εδώ ένας φίλος ο Δημήτρης λέει: Καλημέρα, Ασλαμά από East London. Αυτή την μπλούζα έπρεπε να φοράς. Από Ανατολικό Λονδίνο, για να τη δω. Και έχει μια μολόν λαβέ. Ο Μάρης με τέτοια. Δύσκολο. Και οι άλλοι τι λέμε, Αμερικάνικοι. Never surrender. Τι λέει, ρε. Surrender. Never surrender, ναι. Με την Αμερικάνικη σημαία. Σαρά ή σαρέ. Never surrender. Surrender. Παραδόθηκα, δεν είναι. Στην ουσία είναι. Εντάξει. Δεν παραδίδω. Σε ελεύθερη μετά. Ναι, ναι. Ποτέ μην παραδίδεσαι. Αν έχει μια Αμερικάνικη. Αμερικάνικη σημαία είναι. Τι είναι Ελληνοαμερικανό, τι σχέση έχουν οι Αμερικάνοι με το. Και μολόν λαβέ. Μάλλον το αντίστοιχο σαν φράση θέλει να πει. Έχω. Α, το αντίστοιχο, ναι. Έχω τέτοια τον Biohazard. Την πήρα από live του εδώ πέρα. Τι είναι αυτή. Θυμάμαι. Αμερικανή. Το χίδι πάνω τι είναι. Μπαντάρα. Είδος μουσικής. Τώρα δεν ξέρω. Hardcore. Hardcore, μάλιστα. Hardcore metal. Hardcore. Μπαντάρα. Μπαντάρα. Είχαν έρθει και στο 8-ball πριν 2 χρόνια. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σημαίνει ότι για να είναι Τρόικα εδώ, κοντά μας για ένα ακόμη πρωινό, είναι η Media Markt. Για κάποιους το καλοκαίρι τελείωσε και για κάποιους άλλους το καλοκαίρι συνεχίζεται. Βέβαια υπάρχει και η τρίτη κατηγορία που το καλοκαίρι μένει για πάντα χαραγμένο στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ ή του λάπτοπ. Σε αυτή την περίπτωση μην χαλιέσαι γιατί υπάρχει η υπηρεσία Express Repair της Media Markt. Εξειδικευμένοι τεχνικοί αναλαμβάνουν να επισκευάσουν τη συσκευή σου γρήγορα, οικονομικά και με εγγύηση. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός. Media Markt. Γιαβορίδης Σπύρος, εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις κουφωμάτων και ρολών. Επισκευάζουμε τις παλιές σας μπαλκονόπορτες και τις κάνουμε σαν καινούργιες με λίγα μόνο χρήματα. Γιαβορίδης Σπύρος, κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31. Τηλεφωνική επικοινωνία με Σπύρο Γιαβορίδη, 2315 53 93 10. Λοιπόν, λογικό είναι τα πάντα να κινούνται αυτή την εβδομάδα γύρω από την 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα σε συλλόγους, άρα πέρα από κάποια φιλικά. Δυστυχώς η Ελλάδα τα κατάφερε. Το πουλέν μου επεκταράς, ο Θωμάς ο Νασλίδης, πέτυχε hat-trick στο φιλικό του Άρη, μαγροτικό αστέρα Χρύσανθε. Το πουλέν μου, που κάποια αγριανοί ακόμη με βρίζουν, που τον ήθελα στον Άρη. Γκολ το είδες. Γιατί είναι επεκταράς, δεν τα είδα τα γκολ, θέλω να τα δω. Παίζεται και με μεγαθύριο. Θέλω να τα δω. Σχολιάζεται αν θέλετε. Ναι. Κλέβει την μπάλα ο Κωνσταντινίδης. Ο Δημήτρης. Το παπτσάκι. Κάτω από το χώρο του το κέντρου. Ναι. Και πλασάρει από εκεί ο Νασλίδης. Κάτσε. Κλέβει ο Κωνσταντινίδης και του πασάρει. Το δίνει. Ενέρευε. Πού είναι το φιλικό. Και σε πρώτο.
Και σε πρώτο χρόνο πλασάρι, χωρίς κοντρόλ, τίποτα. Όχι, προχωράει λίγο. Είναι μόνο στο Διαμαντόπουλο από τα αριστερά. Ναι. Και ο τερματοφύλακας βγαίνει για να κλείσει το Διαμαντόπουλο. Ναι. Το σκάβει, τη σκάβει την μπάλα και τη στέλνει στο Διαμαντόπουλο. Ο Ναγίμ τη Παπαναστασία. Τον πάω τον Ασλίδη, άστο. Τον πάω τον Ασλίδη, άστο. Τώρα αυτά που λέγανε πριν και άλλα σούπερ τρία και τα λοιπά και δεν κάνει τον Άρη η ποιότητα και τα λοιπά. Άστο, παικταρά είναι. Εντάξει, κάνει πολλά πράγματα. Τι είναι σούπερ τρία, τι είπε μαζί. Να δώσει εισιτήρια. Επειδή είναι και καλά σούπερ τρία και επειδή γι' αυτό το φέρνει και επειδή άστο. Τον φέρνει επειδή είναι πολύ καλό παίκτη, άστο. Και χρειάζεται και αυτό ένα Έλληνα που να πονάει και την ομάδα. Δεν είναι σούπερ τρία κατά. Άριστο παιδί, εντάξει, εδώ τι είναι, εντάξει, τον πάμε τα χέρια. Λοιπόν, σχολιάζει όποιο θέλει το πιο άγευστο, άχρωμο και άοσμο πράγμα που κινείται αυτή τη στιγμή στο ποδοσφαιρικό πλανήτη και λέγεται Εθνική Ομάδα τη Ελλάδο και όποιο θέλει σχολιάζει την αλητία που είδαμε το βράδυ του Σαββάτου να γίνεται στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου με τον γκολ που ακυρώνει ο Αλιταράς στο 90-6 της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας. 1-2 είναι αυτό. Για να ιτηθεί από την Ισπανία με 1-2. Ρε Αλιταρά, δεν τρέπεσαι. Έλα, ακόμη πάτε. Και οι Ισπανοί σε κράξανε. Θα περάσουμε. Τελικώς στο Γουέμπλεϊ γίνεται. Ρε Παναγιώτη, αυτό αν έχει ακυρωθεί στον ΠΑΟ και στον Άρη, θα είχαμε σήμερα εδώ πέρα κλαθμούς και οδυρμούς. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε Αλίτη. Το είδα 15 φορές. Για ποιο λόγο ρε Αλίτη το ακυρώνει τον γκολ αυτό. Για 15 φορές το είδα. Για τον ίδιο λόγο που ακυρώθηκε τον γκολ του Άρη στη Λαμία. Εν τω μεταξύ, όποιο βγει από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα, πρώτο, παίζει στα μπαράζ, α πούμε. Δεν έχω ιδέα. Έτσι γίνεται, Μάρι. Άρα σε συμφέρει, αν είσαι στο τρίτο γκρουπ, έτσι, στο δεύτερο α πούμε. Αν δει ότι ψαλιδίζουν οι ελπίδε για να βγει πρώτο. Υποβιβάζεσαι. Να υποβαστεί. Ναι. Να χάνει, ρε φίλε. Για να πα το τρίτο γκρουπ και μετά να ξαπάει στο τέταρτο. Ναι, αλλά παίζει μετά με του άλλου. Ποιους άλλους? Όταν γίνουν οι όμιλοι κανονικά. Μισό λεπτό. Προγραμματικά. Αυτό έγινε. Αυτό... Μια ιδία και μισή. Περίμενε, βρε ιδία. Περίμενα ιδίες. Ναι. Αυτό έγινε για ένα συγκεκριμένο λόγο. Για να μην παίζουν φιλικά. Όχι. Γιατί. Έγινε φιλικό. Σκωτία, Βέλγιο 0-4. Ναι, και η Γερμανία Περού νομίζω. Έγινε για ένα συγκεκριμένο λόγο. Από τη μία, αντί να γίνονται φιλικά αυτή την περίοδο, ναι. Να, γίνονται, να είναι επίσημα τα παιχνίδια. Αλλά ο συγκεκριμένο και σημαντικότερο λόγο είναι ο εξή. Για να μπορούν να πηγαίνουν ομάδε, μία, δύο, τρει. Οι οποίες δεν θα πηγαίναν ποτέ στο Euro. Τι μου λες τώρα, το επόμενο Μουντιάλ 40 ομάδες θα έχει, ρε φίλε. Η Σάρα και η Μάρα θα περάσουν. Δεν θα περάσουν. Λέω για το Euro πρώτον και δεύτερον. Δεν θα μπορέσουν ποτέ τα νησιά Φερόε να πάνε σε Euro. Γιατί αν βγουν από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα πρώτη, ρε φίλε, και παίξουν παράς με την Ισπανία, έχουν τύχει. Δεν θα παίξουν με την Ισπανία. Η πρώτη παίρνει κατευθείαν. Α, παίρνει κατευθείαν, ναι. Βέβαια. Άρα με συμφέρει, φίλε, αν είμαι στο τρίτο γκρουπ, αυτό σου λέω. Στο τρίτο είσαι. Ναι, στο τρίτο κέρδισε την Ουγγαρία. Να πα κατευθείαν. Την Ουγγαρία, την Εστονία και τη Φιλανδία. Και τη Φιλανδία και παίρνα. Από τώρα παίξει με το Βέλγιο και ό,τι και να κάνει. Γιατί παίρνουν όλε οι πρώτε. Όλε οι πρώτε. Η Ελλάδα την τελευταία φορά. Δεν μπορεί, παρόλο που ήταν ως ομάδα χάλη σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εφόσον περάσουμε. Πες ότι περνάμε πρώτοι, περίμενε, έτσι. Περίμενε, η επόμενη φάση που θα γίνει, τα προκριματικά του Euro. Για ποιο λόγο να συμμετάσχει, ρε φίλε, εκεί. Περίμενε, ρε φίλε, να πούμε κάτι. Περίμενε. Ναι, η Ελλάδα, λοιπόν, εδώ που είναι, ρε φίλε, όπως είναι. Ναι. Πάντα θα έχει ένα Βέλγιο από πάνω, μια Αγγλία, μια Ισπανία, ωραία. Μια Γαλλία. Ναι. Όταν περνάει ένα, ή θα πα να μπαράζει, όπως θα παίξει πάνω πάλι στην Κροατία. Δεν πρόκειται. Και η Ελλάδα είναι πάνω από το μέσο. Ναι. Σκέψου ομάδες που είναι κάτω από την Ελλάδα. Πόσοι όμιλοι είναι, ρε φίλε μου. Δεν ξέρω πόσοι είναι. Όσοι είναι 134. Τέσσερις ομάδες όμως έχουν τη δυνατότητα μέσω ενός παραθύρου να περάσουν και αυτές στο Euro. Και είναι τέσσερις ομάδες οι οποίες θα είναι. Δεν θα συγκρουστούν με την Αγγλία, με την Ισπανία, ωραία. Με την Γαλλία. Βγαίνει η Ελλάδα πρώτη. Βγαίνει, το κατάλαβα. Βγαίνει η Ελλάδα πρώτη. Περνάει στο Euro. Οι τέσσερις πρώτοι που θα μου. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη διαδικασία τώρα, να σου το πω ακριβώς. Τέσσερις ομάδες πάντως. Ναι. Θα έχουν τη δυνατότητα να περάσουν έτσι. Περνάει η Ελλάδα πρώτη. Ναι. Περνάει στο Euro. Ναι, ναι. Ωραία. Μετά γίνεται και άλλα προκριματικά γίνονται. Ναι, αυτό έχει δίκιο. Για ποιο λόγο συμμετάσχει εκεί. Τα ρε, κανονικά γίνονται μετά, ναι. Δεν θα περάσει τώρα. Αυτές οι ομάδες. Έτσι, περνάει ή δεν περνάει, ρε φίλε. Απάντησε μου. Περνάει ή δεν περνάει. Αποφασίστε, ρε παιδιά. Οι ομάδες που θα αποκτηθούν δεν θα είναι οι τέσσερις. Ποιες θα είναι. Τώρα. Δεν θα, γίνει, δεν θα τελειώσει η διαδικασία τώρα στους τέσσερις. Θα γίνουν τα προκριματικά και μετά οι 8, αν θυμάμαι καλά, ή οι 16, οι 8 μάλλον, θα παίξουν μεταξύ τους για τις τέσσερις θέσεις. Τώρα δηλαδή θα προκριθούν, εντός εισαγωγικών, αν το θυμάμαι καλά, γιατί το έχω διαβάσει. Άρα δεν περνάει, ρε φίλε, αυτό μου λες. Η διαδικασία του να περάσω ναι. Ολοκληρώνεται ναι. Μετά τα προκριματικά. Μα τόση ώρα έλεγες από το παράθυρο μπαίνει η εθνική. Αν βγει πρώτη, μπαίνει στο Euro, ρε φίλε. Τώρα μου τα γυρνάς. Μου λες. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο, Χρυσάνθη. Τι μου λες τώρα, ρε. Τι λέτε, ρε παιδιά, αφού δεν ξέρετε. Περνάει. Είπα 7 φορές. Δεν το ξέρω ακριβώς. Οι πρώτες ομάδες περνάνε κατευθείαν. Είσαι απίθανος. Είναι και λάθος να μιλάμε. Είσαι απίθανος νομικός, φίλε, να ξέρεις. Μα το είπα 7 φορές, δεν το είπες καμιά φορά και το λες τώρα και με βάζεις. Δεν πάω καθόλου να το ξέρω ακριβώς. Αγώ να είμαι διαβασμένο. Όσες φίλες και φίλοι έχουν εικόνα, βρίσκονται στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης και βλέπουν τα σκάφη του Αμερικανικού στόλου
ας μας ενημερώσουν. Μαθαίνουμε ότι πηγαίνει κόσμος ήδη από το πρωί για να δει από κοντά το. Από κοντά, τέλος πάντων. Από την παλιά παραλία, έτσι. Από τη Λεωφόρο Νίκη, στο SOS My Whitney και τα άλλα σκάφη. Έτσι. Καταρχήν δεν είναι πλέον οι Αμερικάνοι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν όσα δεινά δημιουργούνταν στο παρελθόν. Πλέον είναι άλλοι. Με την οικονομική χούντα που υπάρχει. Δεν θα διαφωνήσω, εννοείται. Δύο εισιτήρια. Όπα. Δίνω. Με καθυστέρηση μια ώρα, σάτε. Ναι. Δύο εισιτήρια δίνω. Μια ώρα. Για το παιχνίδι. Το μεθαυριανό, το πρώτο παιχνίδι μπάσκετ του Άρη. Α, πού παίζετε. Τουρνά θα γίνεται, Νιγκάλης. Να πω, ρε φίλε, λίγο το. Γιατί να γίνει, για να σου ξυπνάνε οι εφιάλτες. Όχι, λοιπόν, δεν κάνετε. Λέγατε θα γίνεται κάθε χρόνο αυτό το τουρνουά. Αλλά δεν πάτε στο πόδι του άλλου τη δεύτερη χρονιά και δεν ξανά. Μια χαρά έρχεται και στο γήπεδο ο Νίκος Γκάλης. Φυσικά δεν θα πατάει στο Λάσκαρη. Καλά έκανε και δεν πάτησε. Καλά έκανε και δεν πάτησε. Πρόκειται να μην έρθει πάλι και βάλει τα κλάματα τον μπάνε. Εθνική καλά κάνει και δεν πατάει. Δεν έχει τιμήσει μια φορά του συμπαίκτε του να πάει. Ούτε στην κηδεία του πολίτη πήγε. Δηλαδή δεν σχολιάζω καν. Εντάξει, αυτό ρε φίλε. Δεν το σχολιάζω έτσι, καν. Δεν είναι χρυσάνθη. Δεν το σχολιάζω καν. Όχι. Γιατί ρε, εσύ πα σε κηδεία σε μη φίλων σου. Ήταν σε μια ομάδα με συγκεκριμένη φίλη σε του 87 ομάδα, ήτανε... που πήραν το Ευρωμπάσκετ. Εσύ πες. Τι σύγκρινε. Εσένα, ναι. Αν πηγαίνει σε κηδεία όλων. Ναι, ναι, άκου τώρα, άκου τώρα. Με του Κώστα Πολ, δηλαδή, όσο και να προσπαθείτε να αποδομήσετε τον κορυφαίο όλων. Είναι ο κορυφαίος όλων και είναι Άρης. Άμα δεν ακριβώς. Είναι ο κορυφαίος όλων. Φυσικά και είναι. Ωραία. Έχει πει αγαπάω και τη Ρόδο, τη γενέτειρά μου. Και τη Ρόδο και το Λοκόσο αγαπάει. Λοιπόν. Άρα δεν αγαπητοί το πίδημα. Τι ωραία. Όταν λέει ξυπνάδα και μετά πίνει τον καφέ και λέει τι είπα. Και κάνει και έτσι, δηλαδή νομίζω ότι... Δύο εισιτήρια για το μάτς του Αυτοκράτορα την Τετάρτη. Πρώτο παιχνίδι είναι. Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη, μπράβο. Πρώτο παιχνίδι. Δύο εισιτηριάκια, FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Να πάτε να παρακολουθήσετε. 7 η ώρα είναι το μάτς. Πάτε και στην έκθεση μετά, πάτε και πριν, όποτε θέλετε. Πότε Παρασκευή, Σάββατο. Πολύ κόσμο στην έκθεση, ρε φίλε. Δεν πήγα, θα πάω. Πότε να πάω, ρε φίλε. Σωστά, όλο Σαββατοκύριακο έχει δουλειές, αυτά χαμός. Πότε να πάω, ρε φίλε. Για τα site, αυτά. Το Σάββατο, ρε φίλε, ήταν. Το Σάββατο έπεφτε ξυλίκι. Εδώ πήγα εγώ με 4 παιδιά χθες. Και χθες κλείναν δρόμο. Με 4 παιδιά πήγα χθες. Χθες έλειωσα 4 ώρες στην παραλία. Πήγες για μπάνιο? Μάζευα ήλιο 4 ώρες. Καλά, έκανες γιατί σήμερα αυτοί που έχουν διακοπές μπορεί να κλαίμε μαύρο δάκρυ. Μακάρι. Πήγα πρώτα να πω μπράβο. Περίμενε λίγο να πω μπράβο στην. Μπράβο στο. Να σπάει 7 το πρωί. Στο Σύλλογο των Πολυτέκνων. Που έκαναν μια ωραία εκδήλωση εκεί στο Δημαρχείο. Δώσαν και τσάντες και τα λοιπά. Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Δώσαν και τσάντες και τα λοιπά. Ήρθαν οι πολιτικοί εκεί μια χαρά, μας χαιρέτησαν. Μας είπαν εμείς είμαστε δίπλα στους Πολυτέκνους και τα λοιπά. Την ίδια στιγμή βγαίνουμε από το κοινωνικό τιμολόγιο. Βγαίνουμε από το κοινωνικό τιμολόγιο. Οι Πολυτέκνοι καταργούν τη φορά απαλλαγές, αλλά είναι δίπλα μας όλοι. Να ξέρεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλοι είναι κοντά μας. Δίπλα μας απευθύνονται. Είπαν εκεί και ο Τάδε και ο Τάδε και ο Τάδε ήταν εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στο Σύλλογο των Πολυτέκνων. Προσπαθούν, ρε φίλε, να βοηθήσουν. Αλλά τι να σου κάνει. Όταν λοιπόν, η κυβέρνηση νομοθετεί. Πες πάλι με την ησυχία σου τον διαγωνισμό. Τάκ, τάκ, τάκ. Ποιο μάτς. Δύο εισιτήρια για το παιχνίδι της Τετάρτης, μεθαύριο δηλαδή. Άρης Ινσταμπούλ, κάτι. Πώς τη λένε την ομάδα αυτή. Φιλικό, έτσι. IPP, πώς τη λένε. Επίσημο φιλικό, ας πούμε. Είναι το πρώτο παιχνίδι. PKK. Το πρώτο παιχνίδι του Άρη, το φιλικό, θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι του Άρη να δουν την ομάδα. Δεν και δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Optical Express. Είναι πώς, FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα Άρης ή γυαλιά. Ή και τα δύο, γιατί όχι. Βάλτε και τα δύο. Αποστολή στο 54526. Έτσι. Επαναλαμβάνει ο Χρύσανθος. Πότε και πού είναι η κηδεία του Στέλιου Δελιγιάννη, αγαπημένου Στέλιου. 5 η ώρα στη Μαλακοπή σήμερα. Και 6 η ώρα είναι του Φώτη. Α, του Φώτη Χρήστα δεν είναι σήμερα. Φορτόπουλο, αλλά δεν θυμάμαι. Σήμερα. Σήμερα στις 6 είναι. Σήμερα 6 η ώρα. Πάρε τον αέρα, Μάριο. Στις Καλαμαριάς. Θα σου πω. Ναι. Θα σου πω σε λίγο για να μην λέω χαζομάρα για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα. Ναι. Περίμενα να το βρω και θα σου το πω και αυτό όσο εσύ λες στη δεύτερη Media Markt. Θα πω εγώ. Ωραία. Όχι, περίμενα. Ωραία. Αναστασία, είσαι έτοιμη, μάτια μου, είσαι έτοιμη. Είσαι έτοιμη γιατί για μία ακόμη φορά Sky Meet κοντά μας η Media Markt. Η Media Markt παρουσιάζει την πρωτοποριακή υπηρεσία TV Calibration. Με το TV Calibration βλέπεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα και απολαμβάνεις το μάξιμο της δυνατότητας της τηλεόρασής σου. Γιατί άλλο το κόκκινο της Κίνας και άλλο το κόκκινο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν λοιπόν αποφασίζεις να πάρεις μία καινούργια τηλεόραση, τότε αξίζει να την απολαμβάνεις το maximum. Εξειδικευμένοι τεχνικοί θα αναλάβουν να ρυθμίζουν τηλεόρασή σου για να έχεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα σαν να είσαι μέσα στην εικόνα. Μάθε περισσότερα για το TV Calibration σε ένα κατάστημα Media Markt. Και φυσικά είναι αυτονόητο ότι για όλες τις υπηρεσίες
ένας είναι ο προορισμός. Media Mart. Στις 6 στον Άγιο Παντελεήμονα στην Ανδριανούπολη, στην Καλαμαριά. Στην οδό Ανδριανούπολη. Σε που είναι Μάρια. Ναι. Πριν φτάσει στον Τάλι, στον Τάλι, η εκκλησία δεξιά. Ναι. Ναι. Και μετά όμως στην Καλαμαριά. Καλαμαριάς, φαντάζομαι, λογικά. Τα κημητήρια Καλαμαριάς. Ναι. Για, για όσους θέλουν να βρεθούν από κοντά, στο τελευταίο αντίο στο Φόντο Φορτόπουλο που έφυγε χθες νωρίς το βράδυ. Νωρίς το βράδυ. Τι θες, Αναστασία, διαλυματάκι. Α, πάμε σε διάλειμμα. Καλά, λέει Αναστασία, μην τρώμε το μισά έτσι τα λεπτά. Άμα την επιστροφή μας, ανοιχτές γραμμές 23-10-287-888. Δύο εισιτήρια Άρης, αύριο Τετάρτη, το πρώτο μάτς, μεθαύριο Τετάρτη, το πρώτο επίσημο μάτς. Λέγε Ινσταμπούλ για να είσαι μέσα. Άρης Ινσταμπούλ. Ένα το από πρώτο... τα έχει 4-5 ονόματα αυτή. Ναι, ωραία. Λέμε το Ινσταμπούλ, συγγνώμη από κάποιου, από φίλου εθνικού. Έτσι λέγεται η ομάδα, δεν είναι Κωνσταντινούπολη. Έτσι λέγεται η ομάδα, έτσι. Δεν είναι Κωνσταντινούπολη. Αλλιώς πρώτο, ναι. Εγώ δεν το έλεγα. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε Κωνσταντινούπολη, είναι Ινσταμπούλ η ομάδα. Πολύ απλά. Άρης ΠΑΟΚ, K17 παίζει αυτή τη στιγμή. Το ίδιο σημαίνει. Ινσταμπούλ, έτσι λένε. Ναι. Έτσι λένε. Παίζει Άρης ΠΑΟΚ K17. Έχουμε εικόνα στο All About Άρης. 5-0 ο Άρης, λέει. Στο Facebook του All About Άρης έχουμε εικόνα. Αυτό είναι το Σαχάρα, στην Ηράκλεια. Πώς είναι το μάτς, έχουμε σκορ. Εντάξει, θα μας πει ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος. Πάτε μετά το διάλειμμα, θα πάρουμε τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο να μας πει. Άρχισε πριν από ένα τέταρτο το παιχνίδι. Ο Λίμπερο φυσικά είναι και εκεί. Δεν ενδιαφέρονται ούτε οι γονείς στο παιχνίδι. Επειδή τώρα ακούει κανένα γονιό, θα λέει πού είναι το παιδί, ρε σήμερα. Αύριο δεν έχουν τα σχολεία, έτσι. Αύριο δεν έχουν, ναι. Αύριο. Σε αντίθεση με την λογική σου που όλα περιστρέφονται γύρω από μια αμερικανική σημαία και. Α, πάρτα να είσαι μετά. Να το σκίσω τώρα. Για να ακούσω, για να ακούσω. Μην πάμε στο διάλειμμα και τα 6 λεπτά. Όχι, θα πω. Του θέραπη, του ξέρει. Του θέραπη. Χτυπιόμουν προχθέ μπροστά του για περίπου μια μισή ώρα. Τι κάνανε. Έγινε κόλαση. Βορειοϊρλανδοί. Για πε μα. Το post που έκαναν, το είδε. Το post που έκαναν. Που ήταν, ότι ήταν στη Μακεδονία. Το post που έκαναν ήταν ότι. Βορειοϊρλανδοί, περήφανοι, ναι. Δύο ναι. Μεγάλα γεγονότα σήμερα. Ναι. Ευχαριστούμε Θεσσαλονίκη. Ναι. Πρώτον για την αποδοχή τη συναυλία και το ότι ναι. Το έλεγαν στα κλειδιά. Έγινε χαμό, ναι. Και πλέον βλέποντας τη μεγαλύτερη ομάδα της Μακεδονίας να παίζει ποδόσφαιρο. Με κασκό, λάρι και οι δύο, έτσι. Ούτε ρε θέραπη. Καλά σας κάνουν οι Άγγλοι. Έχετε γέρα με δύο. Πού την είδα, πού ήταν τον Άρη αυτή. Δεν το είδες, έτσι. Τον Άρη πού τον είδανε. Στο Καφτατζόγλιο. Άρης Λάρισα. Α, πήγαν στο Άρης Λάρισα. Φαντάσου σε απόγνωση. Καταλάβουν ποιος είναι ο Άρης. Με τα Μπορντό, δεν το γράφει. Είναι Άρης. Μήπως μπερδευτήκανε με το τέτοιο, ρε. Είναι Άρης. Προσκύνα τους. Ναι. Ευτυχώς είπες τα καλά λόγια πριν. Ναι. Γελίο υποκείμενο. Και ναι. Εσύ και αυτός εδώ πέρα έξω. Ναι. Υποκλήθηκαν και αυτοί στο μεγαλείο του Άρη. Έτσι. 509, τι είναι αυτό? HTTPS. www.uefa.com. UEFA Nations League. Δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε όλο αυτό. 509, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Εντάξει. Δεν είναι. Αν το γράψει όμως κάτω δευτέρας. Από το post, μισό λεπτό, φίλε 509, για να μπορέσουμε να το δούμε. Κάτω από το post με τη φωτογραφία του Μάριου στο Facebook του Λίμπερο, τότε εκεί θα μπορέσουμε να το δούμε. Σχολιάστε φωτογραφία Ασλαμά Παπαδόπουλα στο Facebook του Λίμπερο. Την ανέβασε πριν από μία ώρα περίπου ο Χρύσανθος Τσαλτίδης. Διαβάζει χαρακτηριστικά ένα σχόλιο. Oh. Ένα σχόλιο. Ποιο, τι? Η μόνη καλή Αμερικανή, η Ed Kennedy's. Η Dead Kennedy's. Big Mouth Strikes Again. Ο καθηγητής είναι από την Νικομωτινή. Για το συγκρότημα Dead Kennedy's. Εννοείται. 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 Στο Μουντιάλ περνάνε μόνο από πρώτο και δεύτερο κούπι δυναμικότητας, λέει. Για το Euro παίζουν τώρα. Για το Μουντιάλ παίζουν τώρα. Γιατί παίζουν τώρα. Για το, Euro, τώρα. Για το Euro είναι, ξέρω εγώ. Yeah. Α, μήπως σε κάποια. Μόνο αν παίζουν σε τίποτα άλλες υπήρους. Τίποτα Αφρικές και Αυστραλίες. Θα το δούμε, και θα το δούμε και θα σας πούμε. Ναι, ναι. Break. Ωραία ρε, Big Mouth Strikes Again, να είσαι καλά, φυσικά. Να. Φυσικά Dead Kennedy's. Α, ο τραγουδιστής και ο μπασίστας, ναι. Είδες, με κασκολάρι. Τους βάλανε εκεί πέρα κασκολάρι, τους κάνανε, τους ψήσανε. Εντάξει. Τους ψήσανε, τους βάλανε μέσα στο καθαζόλιο και κάνανε και έτσι και γράψανε. Τι πήγανε και μόνοι. Και γράψανε και στο τέτοιο τους, στον τοίχο τους. Ότι... Πήγανε μόνοι τους. Ναι ρε φίλε, Άρης είσαι. Η θέραπη, φέβαια. Έτσι είπανε, Άρης. Από τη Βόρεια Ιρλανδία, δηλαδή εσύ χρήσανε, αυτό θα πιστεύεις. Μόνη της στο γήπεδο, μόλις έμαθε για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού. Στα social media του group ανέβηκαν οι φωτογραφίες. Στη μεγαλύτερη ομάδα της Μακεδονίας. Ζηλιάριδες. Άντε γεια. Κάθε φορά που το κάνει αυτό το μόνο να πληρώνει πρόστιμο. Τι, ποιος, ό,τι θέλετε. Αφού δεν αντιλαμβάνεται. Αφού δεν αντιλαμβάνεται ότι τέτοιο. Κοκό, κοκό, μόλις ήρθε ο Κόλκας, σας έβαλε τη θέση σας, έτσι. Τι κοκό, ρε. Μη χειρότερα.
Είναι ο... Εσύ κούρνιες έξω, έγινε και έκανε το καλαμάκι του καφέ και εσύ τσαλτίδι μπήκε μέσα. Σκίστος, γραμμή. Έχουμε σκίστος. Γραμμή. Αναστασία, σε παρακαλώ πολύ μόνο. Μας έκανε τη μούρη, να υποδεχθούμε μόνο. Λίγο, σε παρακαλώ λιγάκι. Σε βάλε το να υποδεχθούμε τους ναύτες. Πώς υποδεχόμαστε, τους ναύτες. Τους Αμερικανούς. Καλώ τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Αυτό είναι. Καθίστε, σα περιποιηθούμε. Μάλιστα. Απλώ θα ξερά σα καρπάχτε ό,τι βρείτε. Αυτό είναι. Μπράβο, κύριε καθηγητά. Ωραία. Πάνω στο ηχητικό, όλο και όλο μια μισή φράση. Ακούστηκε στη μισή ο Τσαλτίδης. Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν. Το δικό σου παίρνουμε. Εδώ είμαστε. Τι κάνει. Δεν έφερε ο Σάκης ακόμα αυτό που είπα. Εντάξει, φέρτε. Εδώ είστε συντονισμένοι στην αγαπημένη Τρόικα. Δύο εισιτήρια για το Άρης Ινσταμπούλ την Τετάρτη το απόγευμα στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον και δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. FM και ενώ όνομα επώνυμο δίπλα Άρης ή γυαλιά ή και τα δύο, αποστολή στο 54526. Μάριε, πες για το κλαρίνο που έκανε η Σερένα στο US Open από την Ιαπωνέζα. Έδειξε με τον καλύτερο τρόπο την αδυναμία Αμερικανών στη διαχείριση ήττας, λέει ο Ρωμανίστα. Αδερφέ, δεν έχω ιδέα, sorry, και δεν πιάνω και το πνεύμα λίγο Ρωμανίστα σήμερα με αυτό. Τι συνεχίζει, δεν το κατάλαβα τώρα αυτό τόσο. Τι, οι Αμερικανοί στο τένις νομίζω έχουν πάρει άπειρες φορές τα σόβρακα. Αυτή έχει παίξει με την αδελφή της τελικό. Νομίζω. Ναι, τώρα έγινε και αυτό εδώ, ας πούμε, τι έγινε. Σερένα με την Βανέσα. Πώς... Συγγνώμη, δεν σε πιάνω. Αν θες να βγεις στον αέρα να, να στείλεις ένα άλλο μήνυμα, παλικάρι μου, να σε καλά, φιλιά στη Δυτική Αττική. Γραμμές ανοιχτές. Θα ήθελα να ακούσω φωνές, εγώ προσωπικά, φωνές. Από συμπολίτες μας, από... συμπολίτες. Γενικά από κόσμο που βρίσκεται στην παλιά παραλία στη Λεωφόρο Νίκης και έχει οπτική επαφή με τον έκτο στόλο που από σήμερα το πρωί έχει καταπλέψει στην πόλη μας για να της δώσει ασφάλεια και ομορφιά. Mm. Καλημέρα στη γραμμή. Ναι, καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Έλα Μάριο, Μιχάλης Φωτιάδης είμαι. Μιχάλη, γεια σου, καλημέρα, Μιχάλη, καλή εβδομάδα. Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου. Πάμε Μιχάλη να σε ακούσουμε. Ξέρω γιατί θα πεις. Ναι, δεν είναι καλή εβδομάδα, ήθελα να ενημερώσω για το Φώτη. Κάναμε το πρωί, μιλήσαμε περίπου 10 λεπτά γι' αυτό. Είπαμε, ναι, ναι, απλά για, για τις λεπτομέρειες ότι είναι στον Άγιο Παντελεήμονα. Τα είπαμε, Μιχάλη. Τα είπαμε, ξαναπέστε και εσύ. Ας ακουστούμε το Μιχάλη. Α, δεν το άκουσα. Πάμε Μιχάλη, ακούμε. Πάμε Μιχάλη, πάμε. Να ξέρουν όλοι οι φίλοι, 4 ώρα θα είναι στα νεκροστάσια του Δήμου Καλαμαριάς, 6 ώρα στην εκκλησία, για όσους θέλουν να το συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία. Νομίζω ότι πολλοί θα θέλουν. Φώτης είχε μόνο φίλους. Και Μιχάλη, μισό, επειδή μισό. Κάποιος επειδή έφυγε από τη ζωή. Μισό, και ακούω τα σχόλιά σου. Μισό, Μιχάλη. Ναι. Μισό. Τι ώρα είναι στην εκκλησία και μετά τι ώρα στα κημητήρια. Πρώτα είναι στην εκκλησία, έτσι δεν είναι? 6 ώρα, ναι, ναι. 6 και αμέσως μετά στα κημητήρια Καλαμαριάς. Της Καλαμαριάς. Αυτό, πάμε τώρα. Σας ακούμε την ησυχία σου. Ναι. Μίλα. Αυτό, δηλαδή, ναι, όταν λέμε κάποιος πεθαίνει, συνήθως λέμε καλά λόγια, αλλά για το Φώτη νομίζω ότι πραγματικά δεν είχε εχθρούς. Δεν σχολιάζω. Ούτε καν, ας πούμε. Δεν σχολιάζω. Όταν ποτέ σε αντιπαράτησε, ένας άνθρωπος που λάτρευε το αγγλικό ποδόσφαιρο. Πιστός και στον Απόλλωνα. Η γνωριμία δικιά μου ήταν πάνω από 30 χρόνια. Από τον Απόλλωνα φυσικά ξεκίνησε, μετά με την αγάπη μας με το αγγλικό ποδόσφαιρο επεκτάθηκε και όχι μόνο εκεί, γιατί ήμασταν και φίλοι, βγαίναμε μαζί συνέχεια. Πραγματικά είναι δυσαναπλήρωτο το κενό. Είπα Μιχάλη νωρίτερα ότι θυμάμαι με το Φώτη να διαφωνώ επί 20 λεπτά για την εκτέλεση ενός πλαγίου της Αγγλίας. Ποιος το έκανε? Μπράβο, σ' άκουσα, ναι, ναι. Που οδήγησε σε γκολ της Αγγλίας. Με αυτόν, ναι, και με τον γελαστό το Στέλιο. Χρόνια... Τον Αδιανό. Θεός χωρίζει και το Στέλιο. Τότε στην Ωμέγα που ήταν επικές οι, ναι, οι συζητήσεις εκεί πέρα, ζήσαμε αλυσμόνητες στιγμές με το Φωτάρα. Ναι, πραγματικά θα μας λείψει. Πραγματικά. Θα είναι πάντα ανάμεσά μας, ναι, και ευχόμαστε ολόψυχα να ανέβει η αγαπημένη του φέτος Leeds United. Αφιερωμένη, ναι, και η ειρωνία της τύχης έφυγε από τη ζωή και η Leeds ήταν πρώτη. Ναι. Μετά, ναι, από τουλάχιστον 10-12 χρόνια, ας πούμε. Ναι, 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 ναι. Σε 6 αγωνιστικές, ναι. Ωραία, ρε Μιχάλη, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Να είμαστε καλά, όλοι να το θυμόμαστε το Φώτη. Να είσαι καλά. Και ευχαριστούμε που βγήκες, Μιχάλη. Ευχαριστούμε που βγήκες. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει γραμμή. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Ορίστε, βρήκα το τέτοιο. Μου το έστειλε εδώ ο φίλος. The top 4 ranked teams that do not qualify for UEFA Euro 2020 will enter a playoff in March 2020. 2020 δηλαδή. With one final place on offer. Yeah. Άρα από κάθε group, league τα ονομάζουν, ναι, κτλ. Ναι, ναι. Αυτές οι ομάδες οι οποίες δεν θα έχουν, ναι, προκριθεί, ναι, και θα έχουν τις υψηλότερες θέσεις στη συγκεκριμένη αυτή, ναι, θα παίξουν play-off για να πάνε στο Euro. Η Ελλάδα τερματίζει πρώτη. Τι γίνεται? Περνάει αυτομάτως? Άντε πες μας.
ανεβαίνει η κατηγορία. Mm. Πάει από το Group C. Στο B. Πάει στο B. Στο ωραία. Group B. Πολύ ωραία. Να είχαμε να λέμε. The four group winners are promoted to League B with the four sides that finished bottom relegated to League D for the edition. Ναι, the top four ranked teams that do not qualify forever. Ναι, βγαίνει πρώτη όπως λες. Και δεν προκρίνεται. Παίζει μπαράζ, playoff, το Μάρτιο του 20. Αφού είπαν ότι προκρίνονται οι πρώτοι αυτομάτως. Ρε αγόρι μου, διαβάζω το επίσημο site. Τάσε τι είπανε. Μου πες, σου πες, άκουσα. Διαβάζω το επίσημο site της UEFA. Από το πιο γερό δημοσιογράφο, αυτό δεν τα έφερε. Αν βγει πρώτη, δεν προκρίνεται. Ρε ξεφτυλισμένε. Αν βγει πρώτη, δεν προκρίνεται. Το επίσημο site της UEFA. Και εσύ μου λες, μου είπανε. Άρα, όσοι μου είπανε, ρε. Αν βγει πρώτη, δεν προκρίνεται. Άκουσα. Την παρουσία στον κόλπο τη σύνορα, ρε. Έκανε τέλεια ανάλυση το παιδί. Ο Μιχάλης, δεν ξέρω πώς το λένε. Ρε αγόρι μου, σου διάβασα το site της UEFA. Ωραία, εντάξει, ωραία. Πάμε γραμμή. Καλημέρα. Άκουσα τι λέει. Ναι, το άκουσα, ωραία. Αυτοί που δεν θα προκριθούν. Και θα είναι στην υψηλότερη θέση, ο πρώτος δηλαδή, είναι η Ελλάδα πρώτη. Δεν προκρίνεται στο γύρο. Θα παίξει μετά play-off για να πάει στο γύρο. Ωραία. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις, φίλε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, Ρωμανίστα. Έλα, ρε Ρωμανίστα. Έλα, παλικάρι μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη τη Δυτική Αττική. Πάμε, ψυχούλα μου. Πάμε. Τι κάνουμε. Καλά, καλά, ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό το μήνυμα που σου στείλα. Ναι, να καταλάβω λίγο. Ναι. Έγινε ένα ψιλοχαμό χθε. Γιατί α πούμε. Η Σερένα έχανε σε κάποια στιγμή από μια Ιαπωνέζα, δεν το είπα το παιχνίδι, αλλά είναι ψηλό χαμός λίγο στα μέσα. Από μια Ιαπωνέζα. Γιατί έσπασε τη ρακέτα της, στο τέλος ας πούμε τα πήρε λίγο η Σερένα. Το έκανε αυτό ο Μάρτιν Ρόμ, ας πούμε, και ο Τζίμι Κόνορς έχουν σπάσει 8 εκατομμύρια ρακέτες, ας πούμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Άμα δεις λίγο κάποια πλάνα, πάει στο διαιτητή και του παραπονιέται, λέει εγώ δεν έχω κλέψει ποτέ μου, γιατί θέλει ο διαιτητής ότι κάτι σε μια φάση έκλεψε τέλος πάντων. Λέει θέλω να είμαι παράδειγμα για την κόρη μου και έγινε. Προφανώς είναι ωραίο. Ποζεριά. Οι Αμερικάνοι είναι ποζεράδες. Προφανώς είναι να κάνει είναι, με, είναι και με, με το σύνδρομο του Pearl Harbor. Ένας Πορτογάλος θα πει ήταν τάκος. Όχι, Ρωμανίστα. Περίμενε. Περίμενε. Είναι το σύνδρομο του Pearl Harbor στους Αμερικάνους με οι Ιάπωνες. Εκεί ήθελα να καταλήξω, Ρωμανίστα. Πες τα πες. Ναι. Δεν ξέρω. Θα σου πω. Έχω απάντηση για αυτό που είπες. Είναι. Δεν είναι τι κάνεις, είναι με τι στυλ το κάνεις. Να το κάνεις με στυλ. Όχι, δεν είναι τα στυλ αυτά. Άμα δεις το πλάνο ήταν bad loser που λένε. Ας πούμε, έχουν διαφορετικό στυλ τα αμερικάνικα που βομβαρδίζουν, κατάλαβες. Ναι. Διαφορετικό το στυλάκι. Bad loser. Είναι... Καλό. Ωραίο, ναι. Ποζεράδικο, κατάλαβες. Ναι, bad loser. Ναι. Και την προηγούμενη εβδομάδα. Αν δεν το δω, αν δεν το δω τώρα, έχω προσπαθώ να καταλάβω. Ωραία το περιέγραψες πάντως. Σε παραδέχομαι, ναι, ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα ήθελα να σου πω για τον Χάμιλτον. Για τον Λιούις Χάμιλτον, ναι. Ναι. Εσένα, εσύ τι προσέχεις γενικότερα την αισθητική. Δηλαδή, με το Χάμιλτον τι μπορεί να προσέξεις πάνω του που έχει χρυσό ρολόι, μαλλί Νέιμαρ, σκουλαρίκι. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι απόκριτος ή εκφλωρινιώτη. Ναι, σχεδόν, ναι, σχεδόν με ενοχλεί. Εντάξει, σχεδόν με ενοχλεί. Ναι, σχεδόν με ενοχλεί. Δηλαδή, είναι όλο το kits πάνω του. Μπράβο. Σχεδόν με ενοχλεί. Αλλά είναι, ξέρεις τι, είναι η μόνη βρετανική απάντηση που έχω σε αυτό το χώρο. Και στη Μόντζα δηλαδή μπορώ να πω ότι εξπερμάτισα. Μα στη Μόντζα ήταν. Με αυτό που τους τελώς, έκανε. Πώς να το πω. Να πω κολόφαρος. Εντάξει, περνάει σιγά. Φόρμα, ρε φίλε. Ναι. Άμα είδες τι έγινε στη Μόντζα. Ναι. Είχε κάνει το ταχύτερο. Τα ταχύτερα δοκιμαστικά όλων των εποχών στη Φόρμουλα 1 ο Ραϊκόνεν. Ναι. Είναι πρώτος. Ναι. Τον έχει αφήσει πίσω του. Πόσα 3-4 δευτερόλεπτα ναι. Και να έχουν κάνει σάντουιτς αυτή η γελία τακτική που κάνουν τη Φόρμουλα 1, το καθυστερεί ο Μπότας πριν μπει μέσα ναι. Για τα pit stop ναι. Και απλά φάρθηκαν τα ελαστικά του σε κάποια φάση και τον πέρασε ο Χάμιλτον χωρίς να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Ωραία. Ο Χάμιλτον νομίζω σε προηγούμενο αγώνα ή πέρσι σε δύο αγώνες του συνέβησαν απίθανα πράγματα με μαμουνιά από τη Φεράρι. Και έχασε πρώτα θέσεις. Όχι, συμφωνώ, δεν αντιλέγω. Τη μία φορά δεν πήγε καν εξάδα. Τη μία δεν πήγε καν εξάδα. Δεν αντιλέγω. Ναι, εντάξει. Έτσι είναι αυτά. Και στη Φόρμουλα 1 έτσι είναι. Έχει πολλά έχει χάρτινα. Έχει χάρτινα και στη Φόρμουλα 1. Τι να κάνουμε. Καλά, εννοείται. Φουλ. Ναι. Είσαι, σε παραδέχομαι, Ρωμανίστα, είσαι άρρωστος. Σε λατρεύω. Σε προσκυνώ, ειλικρινά. Όχι, εντάξει, εγώ. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι κάνεις για μας. Από αυτά τα δύο θέματα που μιλήσαμε, σε κανένα δεν είμαι οπαδός και δεν ασχολούμαι φανατικά. Απλά. Θέλω λίγο να κρατάω ισορροπή. Δηλαδή και εγώ έχω συμπάθειες και αντιπάθειες. Ναι. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν μπορώ να. Ναι, Ρωμανίστα, να σε ρωτήσω κάτι. Ρώμα, πώς έγινες. Πώς έγινε, θα σου πω. Πριν καμιά δεκαπενταριά χρόνια που άρχισα να ασχολούμαι με ξένο ποδόσφαιρο τέλος πάντων, είδα στα φόρτα του Ιταλικού ποδόσφαιρου, έτσι. Λοιπόν,
Πολλά παιδιά γίνονται σαν Γιουβέντους, άλλα Μίλαν, άλλα Ίντερ, εντάξει. Εγώ έβλεπα ότι η Ρώμα, γιατί ασχολούμαι και έβλεπα παιχνίδια στο πρωταθλήμα του, δεν έβλεπα μόνο Ευρώπη. Έβλεπα ότι έπαιζε ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή. Ήταν με Σπαλέτη εκείνη την εποχή, αν θυμάστε. Μετά Μπατιστούτα του εποχή. Ναι, μετά Μπατιστούτα εποχή. Δεν το προλάβα τον Μπατιστούτα. Τι Μπατιστούτα, το παιδί είναι πόσο χρόνο. Με Σπαλέτη και παίχτε σαν να φανταστείς Μαντσίνη, Ταντέι, Περότα, τέτοια φάση. Ναι, ρε παιδιά, το πρωτάθλημα ήταν το 2001 εκεί γύρω. Και 17 χρόνια. Όχι 15, εντάξει, οκ. Σου λέει ποια ομάδα, μα σου λέει ποια ομάδα το παιδί. Ο Ταντέι, ο Σπύρος Μαραγκός. Που είχε τριμπλάρει, που είχε κάνει την τρίμπλα στο Καραϊσκάκι, αν θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. Ο Σπύρος Μαραγκός, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ήδη με τον Σπύρο Μαραγκό. Ωραία ρομανίστα, να σε πούμε τηλεφωνικά πιο πολύ ρεση, όχι μόνο μηνυματικά, να σε καλά παλικάρι μου. Πάμε σε Νίκο Παπαδόπουλο, που είναι στο παιχνίδι της ΚΑΠΑ 17, του Άρη με τον ΠΑΟΚ, είναι πιο σημαντικός ο συντάκτης στο γήπεδο. Φυσικά, ναι, περνάμε. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο. Τι κάνεις Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, ενημερώνουμε και λίγο τον κόσμο για την πραγματικότητα. Σωστό, ναι. Παρακαλώ. Στην εγκαταστάση του Λόλα, εδώ που διεξάγεται το ντέρμπι για τις ηλικίες κάτω 17 ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ με γηπεδούχους τους κυτρινόμαυρους. 0-0 στο 37ο λεπτό, σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά μοιρασμένο μετά από ένα δεκάλεπτο. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο που ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και κρατούσε περισσότερο την μπάλα στα πόδια του, ο Άρης κατάφερε να ισορροπήσει από εκείνο το σημείο και μετά, να απειλήσει σε 2-3 στιγμές και με κορυφαίο φυσικά το χαμένο πέναλ το οποίο είχε στο 26ο λεπτό όταν ο Σάιμπερτ δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα αυτό το 0-0 να παραμένει με σχετικά καλό ρυθμό θα λέγαμε. Επιτρέπονται ξένοι. Ορίστε. Επιτρέπονται ξένοι. Μπορεί να είναι, δεν σημαίνει ότι επειδή λέγεται Σάιμπερτ Μάρια μου είναι και ξένος, μπορεί να έχει ελληνική υπηκότητα. Okay, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, αρκετά ισορροπημένο λοιπόν το μάτς με καλό ρυθμό. Αναδιαστήματα, με φάση και για τις δύο ομάδες. Με τη στιγμή βέβαια του πρώτου μέρους, μέχρι στιγμής δεν ήταν το χαμένο πέναλ του Άρη 26 με τον Σάιμπερτ. Με το συνέμβριο είναι τραβάει και το ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ας πούμε αρκετούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου γενικότερα να είναι εδώ πέρα. Είναι και ο Αντώνης Αμπουτζής που ήρθε για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Είναι και κάποιοι άνθρωποι από πλευράς ΠΑΟΚ. Είναι και άνθρωποι των Ακαδημιών του Άρη, όπως ο Δημήτρης ο Καραμαλής και ο Πάνος ο Αλεξιάδης. Έχει αρκετό κόσμο και γονείς φυσικά των παιδιών. Εδώ πέρα στην κατάσταση της ουρωτής. Λίγο ωραίο γήπεδο είδα. Ναι, είναι σε αρκετά καλή κατάσταση το συγκεκριμένο εδώ πέρα και βοηθάει για να βλέπουμε και ένα σχετικά καλό παιχνίδι. Πάντως και τα νεύρα μέσα στα λογικά πλαίσια υπάρχουν και η ένταση υπάρχει και το πάθος υπάρχει. Εντάξει, άσχετα που μιλάμε για κάπου 17 είναι ένα ντέρμπι και έτσι αντιμετωπίζουν οι παίκτες των δύο ομάδων μέχρι στιγμής. Με τον Άρη βέβαια να πρόκειται για μια πολύ καινούργια ομάδα με ένα νέο προπονητή τον κύριο Καζάν, ο οποίος μετά από 4 χρόνια άφησε τον ΠΑΟΚ για να έρθει στον Άρη. Ο 34χρονος τεχνικός των Κιτρινόμαυρων και η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε να αντιμετωπίσει και την πρώτη ομάδα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ένας Άρης που όπως και στην ΚΑΠΑ 19 και στην ΚΑΠΑ 17 υπάρχει ένα κοινό δεδομένο ότι οι παίχτες στερούνται παραστάσεων από το επίπεδο της Super League έστω και σε αυτές τις ηλικίες. Πάντως μέχρι στιγμής ανταποκρίνονται αρκετά καλά. Ωραία. Αυτά τα 40 λεπτά που έχουν περίπου. Μόνο εύλογη απορία. Δεν μπορούσε το μάτς να γίνει απόγευμα για να έχει πιο πολύ κόσμο. Να πάνε και γονείς που προφανώς εργάζονται τώρα το πρωί κτλ. Νομίζω. Ποιος ο λόγος που γίνεται πρωί. Συνήθως τα παιχνίδια των ελληνικών υποδομής γίνονται πρωινές ώρες. Όχι, ψημί παίζει πρωί, ρε Σιμαρή. Καθημερινή. Εντάξει, από τη στιγμή που δεν έχει Σαββατοκύριακα παίζει έψιμο. Υπήρχε λόγος τώρα. Α, συγγνώμη. Ακόμα δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία. Γιατί πολύ, φαντάζομαι ότι πολλοί γονείς εργάζονται. Θέλω να πάω το παιδί μου, α πούμε, εδώ τον ανιψιό μου. Ναι, αλλά χθες ήταν Κυριακή. Ένα παιχνίδι. Με βάση το πότε ένας γονιός μπορεί να διαδραμάσει, το θέμα είναι πότε υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία και πότε είναι διαθέσιμο και το γήπεδο γιος. Και τώρα πότε θα δώσει οκ okay και η αστυνομία. Γιατί η λογική και η αστυνομία ταξιδεύει. Γιατί ακόμα και σε αυτό γιατί φτάσαμε. Μιλάμε... Ναι, γιατί η λογική λέει η Δευτέρα και απόγευμα. Δεν λέει Δευτέρα είναι πρωί. Είναι ισχυρή η παρουσία της αστυνομίας στις εγκαταστάσεις. Το μάτς θα γινόταν Κυριακή, αλλά η αστυνομία λόγω ΔΕΘ και όλων αυτών ζήτησε να γίνει Δευτέρα. Εντάξει, τώρα με κάλυψε. Κυριακή πρωί θα γινόταν κανονικά. Τώρα με κάλυψε. Ωραία, ωραία. Έγινε Νίκο. Νίκο, καλημέρα. Και λίγο αργότερα. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα, Νίκο. Θα τον ακούσουμε λίγο από το τέλος να μας δώσει το αποτέλεσμα και στις 12 παρά. Εσείς συνεχίζετε στέλνετε μηνύματα για δύο εισιτήρια του αγώνα του Άρη της Τετάρτης για τον μπάσκετ με την
Ισταμπούλ. Που για ξεχύρ, κάπως έτσι λέγεται. Ισταμπούλ, IBB. Ναι. Που για ξεχύρ, αυτή είναι εδώ. Ισταμπούλ, IBB. Κανονικά, έχει πολύ ωραίες μασχάλες η Μαντό. Πολύ ωραίες μασχάλες. Και δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου Opticon Express. Έτσι, δύο εισιτήρια για το μάτς και δύο... Όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις γυαλιά ή Άρης ή και τα δύο, αποστολή στο 54526. Μαζί μας το κτήμα Γέρινο για ξεχωριστές δεξιώσεις γάμου, βαφτίσεων, γεύματα, συλλόγων και πάρτι. Το κτήμα Γέρινο καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Στο 10ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου, τηλεφωνάκι 530525. Μεγάλος χώρος πάρκινγκ, έχει παιδική χαρά για τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραίος χώρος για να κάνετε την εκδήλωσή σας. Και βεβαίως, Media Markt. Κάποτε με μια τηλεόραση 32 ίντσων νόμιζες πως έχεις το γήπεδο στο σπίτι σου. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τώρα υπάρχουν 49 ίντσων, 55, 60, 65 και 88 ίντσων τηλεοράσεις. Πώς θα μεταφέρεις την τηλεόραση και πώς θα κάνεις την εγκατάσταση για να δεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα? Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πας στη Media Markt, παίρνεις τηλεόραση και μετά ζητάς να σου κάνουν μεταφορά και εγκατάσταση όπου το επιθυμείς. Εύκολα και γρήγορα, μόνο από τη Media Markt. Άιντε, Danny Boy, Danny Boy, Danny Boy, εδώ είμαστε, παιδιά. Οι γραμμούλες είναι ανοιχτές για το λίμπρο της καρδιάς σου, για επικοινωνία με την τρόικα της καρδιάς σου. Μία ηλιόλουστη Δευτέρα, εδώ στην πόλη μας, Θεσσαλονίκη. 2 πέναλτι, ο ΠΑΟΚ 0-2. Και εσείς που κερδίσετε πέναλτι και το χάσατε. Τι να κάνουμε. Μια δεν το δύο σας έδωσα. Τι? Σφαγή του Άρη. Στην επόμενη φάση ο Άρης διαμαρτύρηθηκε για πέναλτι. Τι καράτε παίζουν, καλά λέω. Να σου πω κάτι. Μην ξανεβγάζει τον Νίκο. Δεν πάει. Αυτά είναι τα προϊόντα του Οκτωβρίου. Με δύο πέναλτι. Πώς τον είπε τον Καζάκα, πώς τον είπε τον Ρόμπερτ. Θα τα πούμε αυτά. Έφυγε τον Πάο και πήγε στον Άρη. Καζάνα. Καζάνα. Ο Καζάνα. Η αριστερό εσά. Πώς το είπε, πώς. Φανταστεί, η αριστερό εσά. Είναι η αμερικάνικη σημαία και πάνω αριστερά αντί για τα αστέρια έχει τις σημαίες του συνασπισμού, του ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη 2018. Η αστερό εσά, κλαίω. Η αριστερό εσά. Ωραίο, έξυπνο. Ευρηματικό, ευρηματικό. Αν βάλει το τέταρτο νημιζό του Λουσνίδη, μην έρθει και μπροστά και κάνει τίποτα. Εδώ επιβραβεύουμε την ευρηματικότητα, την εξυπνάδα, την διορατικότητα. Δύο εισιτήρια. Άρης Ινσταμπούλ. Το πρώτο παιχνίδι του Άρεος, της ομάδας μπάσκετ του Άρεος, την Τετάρτη, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Δύο εισιτήρια δίνει η Τρόικα. Και δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, καθώς το καλοκαίρι συνεχίζεται με ιδιαίτερη ένταση. FM και ενώ. Το Μάκη Γκαγκάτση να δηλώνει, όλα είναι υποσυζήτηση. Το πιθανότερο είναι να γκρεμιστεί η τούμπα. FM και ενώ όνομα επώνυμο, και δίπλα γράφεις γυαλιά ή Άρηση και τα δύο, αποστολή στο 54. Όπως έτσι πρέπει να γίνει. Γκρέμισε την και, βλέπω... και θα βρεθεί ο τρόπος. Καλά, ναι. Τρέχουμε. Κοίτα, μην έρθω στην έκθεση. Έλα. Και είδαμε να μαζεύει τα κουρέλια από εκεί πέρα. Έλα, ναι. Α, οι φίλοι του Ηρακλέους. Αύριο στις 8 η ώρα μπορείτε να επισκεφτείτε το περίπτωρο του Ηρακλέους. Θα είναι εκεί σύσσωμη ομάδα, τεχνικό επιτελείο, διοίκηση. Πού είναι το περίπτωρο του Ηρακλέους? Οι ποδοσφαιριστές. Τι γύρισα την έκθεση, δεν το είδα. Στο λέω ευθύς αμέσως. Ευθύς αμέσως. Στο υπαίθριο χώρο είναι. Είναι χώρος Β13. Για τα παιδιά. Χώρος Β13, ναι. Stand 1. Είναι περίπου 200 μέτρα από την εμπορική πύλη πάνω, την βόρεια. Χώρος την Εγνατία. Β13. Είδα το Άρη εκεί που είναι το... Stand 1. Σε stand. Έτσι. 8 η ώρα. Είναι σε υπαίθριο χώρο, βρε. Είναι λίγο. Και του Άρη σε υπαίθριο χώρο είναι και του Πάου σε υπαίθριο χώρο. Είναι. Περιμένει το γραμμή, Πάου, πάμε. Το είδα του Άρη. Σταντάκι. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Σταντάκι. Σταντάκι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Ο παδός του Άρεος ο Καπλαμάς ανατρισίλα διατρέχει όλο μου το κορμί. Σε κατάλαβε. Είναι όντως ο Καπλαμάς ή είναι άλλος, κάνει τη φωνή του. Όχι, Χρυσάνθε, δεν είμαι ο Καπλαμάς. Δεν είναι ο Καπλαμάς. Α, sorry, συγγνώμη. Φίλε, ποιος είσαι, sorry. Αφού είναι καθυστερημένοι αυτοί, δεν ξέρουμε τι τους γίνεται. Χρυσάνθε, πρώτα να σου πω συλληπιτήρια στη καθυστερημένη. Να σε καλά. Έτσι. Από εκεί και πέρα, τώρα είστε τρεις εκεί, έτσι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Εσύ ο Ασλαμάς και ο τρίτος ποιος είναι? Ο Παπαδόπουλος. Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος, ο πατός του ΠΑΟΚ. Εδώ είμαι. Άγγελε εσύ είσαι? Ο Αναστασιάδης. Φίλε, τώρα θα ρωτάς τον άνθρωπο ποιο. Ας τον άνθρωπο να μιλήσει. Είναι αυτός που σχεδίζει το τυπίκι Τσαμπουκά στη Τρία. Αυτός, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Μπορεί να μην του ζούσε τότε, αλλά μπήκε. Του πάνε. Ναι. Πόσο χρόνο είναι? 45. 45. Μυαλό δεν έβαλε. Ισχυρίζεσαι ακόμα ότι υπάρχει άνθρωπος που το πιστεύει? Εσύ τι λες? Αυτός το ζήσε. Το ζήσε. Εσένα σου πάνε. Άκουσε, άκουσε. Ναι. Εγώ είμαι 67. Ναι. 68. Ναι. Θέλεις να το δοκιμάσεις το παιχνίδι που έρχεται? Πολύ. Όχι, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Όχι, πολύ δύσκολο. Κλείνει εδώ. Μπράβο. Κλείνει εδώ. Ωραία. Έτσι. Τώρα, τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να ευχαριστώ
Το άλλο είναι μια σύγκριση και το τρίτο μια παρένεση. Το ευχαριστώ. Τώρα θέλω να ευχαριστήσω τον Ασλαμά. Γιατί από κάποια προγνωστικά που είχε κερδίσει αρκετά χρήματα. Να σου θυμίσω, κύριε Ασλαμά. Από τον Ασλαμά προγνωστικά. Ναι. Για το, γιατί, για ταινίες. Μπάγκερ Τζέλτς θα σου πει. Όχι, όχι, όχι. Θα του πω, είχε προτείνει για σκόρερ. Το game. Με τον Μπαράλες στο παιχνίδι Λαμία Άρης. Anytime Μπαράλες, ναι. Ναι, μπράβο, δικαιώθηκες. Είναι πάρ' το τρίμπαλο. Δεν είναι. Έτσι. Το είχα πει, σκόρ. Πάρ' το τρίμπαλό σου και εσύ. Και εγώ και εγώ το έπαιξα hat-trick για τον Μπαράλες. Εγώ είπα anytime, δεν είπα hat-trick. Anytime scorer. Και δικαιώθηκες. Εγώ το πήγα λίγο παραπάνω. Είναι σε μια ευκαιρία. Το... Αυτά έλεγε όταν έλειπα. Όταν έλειπα αυτά έλεγε. Κάτσε, σε αυτό εδώ ήσουν και εσύ. Πώς ήμουν εδώ, τη Δευτέρα. Όχι, ο Χρύσανθος δεν ήταν. Τη Δευτέρα είναι που έφυγε ο παπάς μου. Δεν ήταν, έλειπε. Ναι. Εντάξει, εντάξει. Έτσι, παραγιώθω, λοιπόν, παραγιώθω, εγώ το πήγα λίγο παραπάνω, το έπαιξα hat-trick τον Μπαράλες. Πράγματι ήρθε 3-0-3 και πήρα αρκετά χρήματα. Ωραία, ωραία. Να σε καλά, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα στην παρένεση, στο συμβουλευτικό. Όχι, να πάμε στη σύγκριση. Στη σύγκριση. Πάμε σύγκριση τώρα. Ο Άρης κέρδισε 0-3 στη Λαμία. Η Πεφίκα κέρδισε 1-4 στην Τούμπα. Ναι. Θέλω να κάνω σύγκριση δύο ομάδων. Ναι. Θα μου πεις ποια είναι καλύτερη. Η Πεφίκα ή η Λαμία. Η Λαμία ή ο ΠΑΟΚ. Η Λαμία ή ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε με... Όχι, η Λαμία, όχι, ο Άρης ή η Πεφίκα. Και ο Άρης και η Μπεφίκα παίζανε με ίσης δυναμικότητα στα αντιπάλους εκτός έδρας. Η Μπεφίκα βάλει 4 γκολ. Αλλά δέχτηκε και ένα. Ναι, αλλά έφαγε, έβαλε 4. Αυτά όλα τα λέω, αυτά όλα τα λέω γιατί πολλές φορές από όλες τις εκπομπές βέβαια το χιούμορ ξεφεύγει και γίνεται κακία. Ναι. Να θες να το αναδείξεις αυτό, ναι. Φυσικά, γιατί έχουμε βαρεθεί να ακούμε τερατουργήματα. Όπως επίσης θέλω να κάνω μια παρένεση. Και παρένεση τώρα. Γιατί δημιουργούνται πολλές γνωριμίες μεταξύ αργανών παόξι. Ζευγάρια δημιουργούνται με διαφορετικές ομάδες. Φυσικά. Πάση περιπτώσει, είχα σκοπό να κάνω μια παρένεση για τους αργανούς που έχουν σχέση με παοξίδες. Αλλά θα το σταματήσω. Για τους αργανούς που έχουν σχέση με παοξίδες. Θα το σταματήσω. Υπάρχουν, δημιουργούνται ζευγάρια που ο άντρας είναι αργανός, η γυναίκα παόξι. Καλά, φυσικά. Ό,τι πιο φυσικά αυτό λοιπόν είναι. Η γυναίκα αργανού και ο άντρας παόξι. Φυσικά, ναι, αυτό το κατάλαβα. Και εγώ στην εκπομπή σας ακούγονται κάτι γυναικείες φωνές οι οποίες ξεφεύγουν από το πλαίσιο του, ας το πούμε, του εφαγωνίζεις. Ναι. Φωτογραφίζεται αυτή τη στιγμή την κυρία Εύη, την οπαδό του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω ποια είναι η κυρία, πάντως υπάρχουν κάτι φανατισμένες οι οποίες δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτός ο φανατισμός τους. Ήθελα να κάνω μια παρένεση στους Αργιανούς, αν πάση περιπτώσει το κλείνω εδώ γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Ναι. Αυτά ήθελα να είστε καλά. Ευτυχώς πατάτε φρένο γιατί νομίζω θα ξεφεύγατε. Άκουσα, Ασλαμά, την κακία σου για τον Άρη ναι. Και το κόμπλεξ μην το βγάλεις τόσο πανερά. Λίγο συγκαλυμμένα. Μην με κάλυψε. Δεν ξέρω πόσο σε επηρέασε ο Παλακροκόρακας για να γίνεις έτσι. Όχι, νομίζω ότι αυτό σε επηρέασε. Τα συναισθήματα τα οποία εκτρέφω για τον Άρη τα έχω από, από τη γέννησή μου. Νομίζω. Τέτοιο ζώο που είναι μόνο εκτροφή μπορεί να κάνει. Μόνο εμείς ήμασταν οι... Τα κορόιδα που τρέχαμε τότε που έπεσες με τον Μπέλιο να σε στηρίξουμε γιατί ήταν άδικο. Όπα, όπα, να τες οι αλήθειες από τον Αριανό, βάζε άμα δεν τα λες αυτά. Σε λατρεύω, σε λατρεύω, σε λατρεύω, δεν λέω τίποτα παραπάνω, σε λατρεύω. Δεν είχα. Και το 76 κατέβηκε όλη η πόλη και πανηγύρισε πρωτάθλημα και κύπελλο στον πύργο το Λευκό, άλλα χρόνια. Το 76 ήταν κάτω. Όταν μπαίνει το πούλμαν του Ηρακλή στην πόλη, είμαι μπροστά. Η συγχωρεμένη η μάνα μου κρέμεται από το λαιμό του Γρηγόρη του Φανάρα. Είναι παοκτή. Με τον Ολυμπιακό. Το 76. Με το μηδενισμό. Το 76 λέω κατάκτηση εκεί πέρα τον Ηρακλή. Το είναι μαζί κάτω αργιανοί και παοκτσίδες και τραγουδάνε. Και τραγουδάνε. Αυτό είναι σωστό πρωτάθλημα και εκεί που πήρε το Λευκό. Είναι άλλα χρόνια. Ο μπαμπάς μου σε όλα τα μάτς του Άρη με Αθήνα υποστήριζε Άρη. Τι υποστήριζε. Με ΠΑΟΚ υποστήριζε ΠΑΟΚ. Άλλες γενιές. Άλλα χρόνια. Δεν με αφήνεις να σου πω όμως. Ναι. Μόνο πες αυτό γιατί περιμένουν άλλα δύο κινητά. Ναι. Εγώ δεν κατέβηκα τότε από αισθήματα ειδοποιότητας ή οτιδήποτε άλλο. Κατέβηκα γιατί ήξερα από πρώτο χέρι ότι είναι μια φρασίτατη βάναυση, αδικία εις βάρος του Ηρακλή. Σωστό. Αδικία. Συμφωνώ. Εγκληματική αδικία. Βέβαια. Να μην την χαρακτηρίσω.
Με συγκινείς. Γιατί ξέρω πράγματα που τα ξέρεις κι εσύ. Και δυστυχώς δεν το βγάλατε ποτέ το Περτσινίδη να πει την αλήθεια. Έφυγε. Βγαίνει άρα και μπάνε και δεν βγήκε να πει Περτσινίδη. Δεν μπορεί να γίνει γιατί ο άνθρωπος. Έφυγε ο Περτσινίδης και δεν το πήρε μαζί. Αυτά. Έφυγε. Κύριος Κώστας. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Όχι, κύριος Κώστας, όχι, την Καθερίνη, μην γίνει παρεξήγηση. Ναι, καλημέρα, επόμενη γραμμή. Δύο εισιτήρια για Άρης IBB. Φοβερό το ότι δεν βγήκε ποτέ. Όχι ICBS, IBB. ICBS, PCC. Ναι. Ναι, καλημέρα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Αποστόλης. Αποστόλης, ο πατέρας του ΠΑΟΚ από το Μπέρμπιχαμ της Μεγάλης Βρετανίας. Γεια σου, Αποστόλη. Καλησπέρα. Είστε καλά? Μια χαρά, Αποστόλη. Καλή εβδομάδα, αγόρι μου. Καλή εβδομάδα. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Μηνοδόρας, Μητροδόρας, Νυμφοδόρας. Ναι, πάμε. Μαρία. Ναι. Και χθες έδωσε ο Τσίπρας τα δώρα. Ορίστε. Παρασκευή είναι του Τιμίου Σταυρού. Που έρχεται. Λοιπόν, ναι. Να είσαι καλά. Να πει ο άλλος μέσα να μας αρχίσει πάλι στα... Να πάω να πάρουμε. Μαριέ, ναι. οι διάφορες γενναίες αλλάξανε από τότε που εμφανίστηκε το διαδίκτυο στη ζωή μας, να ξέρεις. Κάπου γύρω στο 2000. Καλά, οι γενιές γενικά αλλάζουν με διάφορα καλό, χαρακτηριστικά. Ναι, αλλά, γενικά, καλό. Αλλά αυτή η ροπή, προς τις... προς το μίσος για τις άλλες ομάδες που υπήρχε υπέβοσκε, βρήκε φοροέδαφος από τη στιγμή που βγήκε το διαδίκτυο ναι. Και άρχισε να υπάρχει υπερπληροφόρηση για τις κάθε ομάδες και άρχισε η Σάρα και η Μάρα να γράφει. Μπράβο, άρχισε ακριβώς. Να μπαίνει και το chat στη ζωή μας. Μπράβο. Και έχει φωνή ο κάθε ένας έχει φωνή τώρα από τέλος. Ναι. Μέχρι το 2000... Εγώ σας τη λέω, Αποστόλη, όλοι οι Έλληνες είμαστε διάσημοι. Όλοι οι Έλληνες. Λίγο πιο πίσω πάνω. Λοιπόν. Ένα αυτό. Δεύτερον, για τον Χρήσανδο κάτι. Αναστασία, δεν ακούω καλά ούτε εγώ εμένα. Ακούω τον Αποστόλη, γιατί. Να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχεις μια φοβερή συμπάθεια σαν Άρης, ναι. Η οποία θα διαρκέσει μέχρι τα πρώτα ντέρμπι. Μετά που θα αρχίσουν να σε βλέπουν ως αντίπαλο, θα ζήσεις κι εσύ έξω από το μήνα του μέλητος που περνάς τώρα. Ελπίζω λοιπόν όταν γίνουν τα ντέρμπι, επειδή διαβάζω διάφορα, και οι προθέσεις βλέπω της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του κυρίου Γραμμένου και της ΚΕΔ είναι να έχουν ξένους διαιτητές στα παιχνίδια Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κτλ. Και στον Άρη λένε θα βάλουν Έλληνες διαιτητές. Έχεις απόλυτο γιατί το να βάλουν τον Σιδηρόπουλο στο ΠΑΟΚ, στο Άρης ΠΑΟΚ. Όχι, έχεις απόλυτο και όχι ένα ξένο διαιτητή που δεν θα ξέρει τι είναι Άρης και τι είναι ΠΑΟΚ. Μαζί σου με τις διαιτητές. Αλλά δεν βλέπω η ΚΕΔ και η ΕΠΟ να πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζω τελευταία στιγμή να αλλάξει αυτό. Εγώ και εσύ έχουμε μια φωνή μόνο. Αυτό δεν έχουμε κάτι. Αλλά έχεις και τον γραπτόλογο. Εγώ δεν τον έχω, ρε φίλε. Σωστά. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και κάτι γενικότερο για την πολιτική, παιδιά. Να μην γελιόμαστε τώρα, έτσι. Εάν αυτά που γίνανε στη Θεσσαλονίκη γινόταν πριν 5 χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας ή πριν 10 χρόνια επί Πασόκ... Καταρχήν ο Ασλαμάς θα ξεκινούσε με αυτό. Αυτός που κάνει τον Πρωθυπουργό σήμερα, παιδιά, θα μιλούσε για Χούντα. Και δεν έχει μεγάλη απόσταση από τη Χούντα αυτό που έγινε χθες, έτσι. Γίνανε. Τώρα, έχουν γίνει. Να ακούς τώρα να αλλά 5.500 αστυνομικοί αυτοί που τα κάνανε προχθές λίγο, με τους ρόμπους από την Αθήνα την Παρασκευή το βράδυ είναι εδώ πέρα στην πόλη. Μισό λεπτό ρε παιδιά, ακούστε λίγο. Αυτό σου λέει εδώ, Μαρία. Ότι ο Τσίπρας σου λέει αν γινόντουσαν με τους άλλους θα φώναζε τώρα. Αυτό σου λέει. Άκουσα και δεν το αμφισβητώ, παιδιά, σταματήσανε τα αυτοκίνητα στο ρεύμα από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη. Τα σταματήσανε και έγινε μια ουρά σχεδόν μέχρι το πρώτο πόδι. Με το άκουσα, για να περάσει ένα κομβόι. Γιατί πήγαν πολύ αυτή για η μέρα για μπάνι. Ένα κομβόι με επισήμους. Παιδιά, αυτά τα πράγματα που ζούμε δεν υπάρχουν, έτσι. Θέλω να πιστεύω. Τι λέτε, ρε παιδιά, αυτά στην έκθεση είναι αποστολή. Πάντα γινόντουσαν αυτά. Τι λέμε τώρα, τρελαίνω. Πάντα δεν γίνανε δρόμοι. Τι λέτε, παιδιά, ρε παιδιά. Τώρα επειδή ήταν τιμόμενη τώρα η Αμερική. Εγώ και πρόπερς θυμάμαι, φίλε. Απλά ο Σαμαράς ερχόταν στην πόλη για 22 λεπτά. Προσγειωνότανε, μιλούσε 22 λεπτά και έφευγε. Αυτό έκανε το γεγονός. Ο Αντώναρος. Η χώρα ήταν η Αμερική, φίλε. Οι Αμερικάνοι παντού που ενώ ο Τσίπρας έμεινε και δύο μέρες στη Μακεδονία. Φυσικά οι Αμερικάνοι. Φυσικά. Φυσικά. Εννοείται. Ρε φίλε, παντού σόου. Γιατί είναι μεγάλος ο κίνδυνος. Φυσικά ρε Αποστόλη, γιατί είναι μεγάλος ο κίνδυνος. Γιατί είναι στόχος. Φυσικά. Φυσικά. Τόκος είναι. Τι στόχος είναι εσύ. Τόκος είναι. Πάρ' την κεφαλιά σου. Έλα ρε. Καλός ο Αποστόλης. Τι έγινε. Καλός. Το παρακάνανε. Ωραίος ο Αποστόλης. Καλημέρα Αποστόλη. Να πω και κάτι για τον Χρήσανθο. Να πεις. Εμένα δημοσιογράφοι αντιπόλων ομάδων που με εκνευρίζουν όταν μιλάνε για την ομάδα μου θα ήθελα να τους έχω στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Αυτό έχω να πω μόνο για τον Χρήσανθο, τον οποίο του τα σέρνουν πολύ, του τα σέρνω κι εγώ. Έχει μεγάλη αγάπη για την ομάδα μας. Δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ που είναι εύπεπτος για τους αντιπάλους, δεν τον θέλω στον ΠΑΟΚ. Καλό. Δεν τον θέλω. Απλά πράγματα. Καλό. Ωραία.
Να είσαι καλά. Μου και να είσαι όλοι καλά. Άρα, καλά, εγώ δεν τρώγομαι. Στην ουσία συμπλέει με Παναγιώτη Παπαδόπουλα, ο οποίος τον θέλει βέβαια για νομικό. Αλλά έχω ακούσει πάμπολους παοξίδες να λένε θα ήθελα Τσαλτίδη στον ΠΑΟΚ. Τα πιτσιρίκια μας σταματήσει τα δύο ή. Υπεύθυνο επικοινωνίας. Θα ήθελα έναν Τσαλτίδη στον ΠΑΟΚ. Να έχω ρεπόρτερ Τσαλτίδη. Με δύο πέναλτι. Νομίζω ότι ο Σταύρος είναι λίγο Τσαλτίδης του ΠΑΟΚ. Τι? Ο Σταύρος είναι Τσαλτίδης του ΠΑΟΚ. Και εσύ είσαι κόκκινος του Άρη. Δεν μπορεί να είναι, όχι. Κάπως δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί. Μάλιστα. Είναι άλλο πράγμα. Μία γραμμή ακόμη προλαβαίνουμε άνετα. Στην εξωστρέφεια ειδικά είμαστε τελείως διαφορετικοί. Ο τρόπος προσεγγίζουμε θέματα. Ναι. Μπορεί να έχουμε την ίδια λογική για τις ομάδες μας, αλλά είναι διαφορετική η εξωστρέφεια από τη δική μου. Ειδικά στο διαδίκτυο. Ότι γράφεις εσύ με κεφαλαία το Άρης και το ΠΑΟΚ, όχι? Και το ΠΑΟΚ γράφω με κεφαλαίο. Απλά εμένα δεν θα με δεις ποτέ, μα ποτέ δεν θα με δεις 23 χρόνια να υβρίζω δημόσια τον ΠΑΟΚ. Ποτέ. Βρες ένα κείμενό μου. Εγώ ό,τι λέω ή κάνω για τον ΠΑΟΚ δεν έχει μέσα ούτε σύνθημα ούτε τίποτε. Έχει πάντα λογική σύμφωνα με τα δεδομένα μου και επιχειρήματα σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα μου. Δεν θα με δεις ποτέ. Και γενικά δεν θα με δεις να βρίζω δημόσια. Μπορείς να το κάνεις διαφορετικά όμως. Να βάλεις τραγούδι Μαρινέλα να παίζει το τρανζίστορ, διαφορετικά, ε. Φυσικά. Το ίδιο είναι όμως. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Κάνεις λάθος. Επέρυσι τα κείμενα. Άλλο εκπομπή, ρε φίλε, 10-12 που κάνουμε εδώ πέρα. Ναι. Εκπομπή κάνουμε εδώ πέρα. Άμα δεν κάνουμε εκπομπή και να λέω. Καλησπέρα σας. Ο ΠΑΟΚ, χθες ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωσή του. Αλλά από όλα τη Μαρινέλα διάλεξε εκείνο. Συγγνώμη, λέει γιατί η Αμερική τιμόμενη είναι. Όχι, εκείνο που κάνει ο Χαβαλέ, το έξυπνο. Το θέλω, γιατί είναι η καζούρα. Τα τραχτέρ που βάζετε και τα λοιπά είναι καζούρα. Το μπινελίκι για τη μάνα μου δεν είναι καζούρα. Ή τη μάνα σου, ή τη μάνα του, ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί είναι η διαφορά. Είναι άλλο να διακρίνεις τα όρια. Εγώ θεωρώ και πιστεύω και νομίζω με το μυαλό μου, κρίνομαι καθημερινά και στα γραφόμενά μου και στα λεγόμενά μου, ότι δεν τα ξεπερνώ τα όρια. Ποτέ. Ναι. Το να κρίνω και να μην λέω αυτό που θες να ακούσεις. Δεν σημαίνει ότι είμαι προκλητικός. Αλλά όταν ξεκινάει η εκπομπή και τελειώνει με κουρουμπίλια και τέτοιο και. Ναι, ρε φίλε, με κουρουμπίλια μου λες εσείς για κουρουμπίλια, ναι. Τότε που βγαίνατε και λέγατε αφού τη χτύψε το μπουκάλι να τιμωρηθεί ο Άρης και μόλις τα κάνατε εσείς, λέγατε ότι δεν τον τραυμάτισε. Έτσι λέω. Τελικά με αυτόν στη Νέα Σμύρνη τι έγινε. Είναι ποιον? Πολύ εικόνα, λέει, τι λέει. Δεν φαίνεται. Τι, γιατί το βρίσκουν, ρε παιδιά. Άντε, περιμένουμε την ελληνική αστυνομία σα. Όχι εσάς. Ναι. Σας. Τι έγινε. Δεν το βρίσκουνε. Παναγιώτη, δεν το βρίσκουνε το παλικάρι, λέει. Λέω μήπως ήταν προβοκάτσια. Λέω μήπως. Ναι, ήταν 900 παοξίδες και πήγε ένας προβοκάτορας εκεί μέσα, πέταξε το πολίτη και μετά πρόσθεσε. Η security του ΠΑΟΚ εκεί τον αφήνουν, περνάει, φεύγει, τον προβοκάτορα. Έτσι. Οι άλλοι συνοπαδοί τον αφήνουν και αυτόν φεύγει. Ήταν προβοκάτορας. Φοβερό πάντως. Η εικόνα είναι. Πώς γίνεται εσείς όταν κάνετε κάτι κακό να είναι άλλοι που τα κάνουν. Στη Νέα Σμύρνη να κερδίζουμε και να πετάει φωτοβολίδες σπανιών που είμαστε και αδέλφια. Που έχουν πολύ καλή σχέση, φοβερό. Εσύ λες, λέει, δεν είναι τα πάντα. Δεν ξέρω, αν το πιάσουν πρώτα και μετά. Δεν ξέρω. Άμα το πιάσουν. Άμα το πιάσουν θα γίνει. Ναι, φυσικά. Η εικόνα δεν είναι καλή, κάτι λέει. Α, τη βρουν κάμερες, ξέρω εγώ τι να σου. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην το πιάνουν επιτίδες. Δεν ξέρω. Επειδή είναι. Α, μπορεί και να μην είναι όμως. Γιατί να είναι. Γιατί αν δεν ήταν, ναι. Θα τον είχατε μπουζουριάσει εσύ. Α, ναι. Τι είναι! Μπορώ εγώ να πάω μέσα στην τούμπα να κάνω τέτοιο, θα τον μπουζουριάσει. Εντάξει, καλά. Γιο-γιο θα τον κάνετε. Ήταν γρήγορο και ξέφυγε. Α, ήταν γρήγορο και ξέφυγε. Πάρα πολύ. Α. Έλα, ναι. Γραμμή να φεύγουμε. Ναι, γραμμή, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Έλα, εντάξει. Έλα, ρε, εντάξει. Ένα λεπτό έχω. Τάχει. Έλα, Ζιζού, έχει ακριβώ 42 δευτερόλεπτα. Πάμε. Ο αλήτη τη Αγγλία πρέπει να τιμωρηθεί. Ο διαιτητής. Ο διαιτητής. Ναι, απορώ τι κάνει. Ο οποίος δεν ξέρω τι είναι, Ολλανδός, τι ήταν αυτός. Μεγάλος αλυταράς. Μεγάλος αλυταράς. Μία μικρή παρένθεση, Παπαδόπουλα. Έλα. Εκτίθεσαι, αδερφούλη. Γιατί? Εκτίθεσαι. Πρέπει να πάμε καμιά μέρα για Τσίπουρο. Έχει δίκιο ο Τσαλτίδης τώρα, έτσι. Γιατί εκτίθεμαι εγώ. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν μέσα σε μια κερκίδα να μην γνωριζόμαστε. Εκτίθεσαι. Γιατί να γνωριζόμαστε, τι είμαστε από όλων καλαμαριζόμενοι, να γνωρίζει τον Τζέλο και τον δεξιά και αριστερά. Ότι έχετε καλό μάρκετινγκ σε αυτό το θέμα της προπαγάνδας, εγώ λέω ότι... Ποια προπαγάνδα, προχθές την προηγούμενη εβδομάδα πάλι σκνήπα βγήκες. Ο ΠΑΟΚ είπε έριξε τη δόξα δράμας. Φέρε μου ποια χρονιά έριξε ο ΠΑΟΚ τη δόξα δράμας. Αφελέστατε, πάλι στουπίζε. Τη δράμα δεν την έριξε, την έσωσε.
Να τη σώ... Ξέρεις ποια χρονιά λέει. Ποια λέει. Την έριξες. Περίμενε. Ποια λέει. Ξέρεις. Πάω, δόξα δράμας. Ποια λέει. Ποια. Στην Τούμπα. Ναι. Που το μάτς είναι. Πάει για Καρασί. Ναι. Για Καρασί. Στην Τούμπα αν έχει 1000 άτομα. Ούτε θυμάσαι. Και μπαίνει έτσι, αλλαγή. Ναι. Ο Μιχάλης ο Γιορδανίδης. Ναι, αυτό ήταν το 87 Ερβιλ. 3-1 περίπου. Και δεν ήταν τελευταίες αγωνιστικές. Ποιο ρε. Δεν έπεσε δόξα δράμας. Δεν ήταν Παναγιώτη. Σκοράρει και πάει στην 4. Και η 4 όλη τον μουτσώνει. Θέλατε να πάρετε Σάκη Αναστασιάδη. Ρε, θα περάσουν τα 42 δευτερόλεπτα. Θέλω οπωσδήποτε να κάνεις ένα διάβημα στο παλάτι. Πρέπει να τιμωρηθεί, να ξέρεις. Ναι, ωραία Ζιζού, έγινε. Τα ακούσαμε και αυτό, θα πάμε να μου δώσεις συμβουλές εκτός αέρου ο Ζιζού. Καλημέρα Ζιζού. Φοβερό, φοβερό. Το τσίπουρο ποιος το πλήρωσε. Να πάτε για νουθετικό τσίπουρο. Για να μου δώσεις συμβουλές ο Ζιζού. Για νουθετικό τσίπουρο. Ψηκώνω χέρια ψηλά και φεύγω. Αυτό πρέπει να λέει η Παναγιώτη, εκεί μπορεί να σώζονται. Όχι, ρε, όχι. Να σωζότανε και να τη ρίξετε κατά λάθος. Ποτέ τον μουτσώνει τον Ιορδανίδη, σκοράρει για τον ΠΑΟΚ και τον μουτσώνει όλη η θύρα 4. Και ο Σάκης ο Μουστακίδης. Καβάλα μπορεί να έχει πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Είχαμε χάσει από τον Εθνικό 0-1 μια χρονιά στην Τούμπα και έπεσε καβάλα. Συγνώμη, αλλά η δόξα δράμας ποτέ. Αυτή είναι η κοπέλα του Μπέτνερ. Όχι, αυτό είναι ο λοκός της κοπέλας του Μπέτνερ. Ναι, ο κάκτος εκεί. Αχ, πιάστηκα. Παναγία. Η κοπέλα τι είναι, γυμνάστρια. Ωραία. Μπράβο, άντε βγάλει τους βιγκετές για το κρατικό λοιπόν, Αλεξάνδριο. Αναστασία, δεν, είσαι έτοιμη. Είσαι έτοιμη να υποδεχθείς. Ο Αλεξάνδριο είναι κρατικό φυσικά, ρε φίλε. Ναι, ναι. Δεν μας έχει δοθεί η χρήση και η κυριότητα. Μας έχει δοθεί μόνο η χρήση μέσα, και πληρώνουμε και τα έξοδα όλα. Όλα. Μήνε, και το μέσα. Ρεύμα. Και οι δύο που στείλαν κερδίζουν. Λοιπόν, η media market. Δύο στείλανε γιάρι και οι δύο παίρνουν. Γυαλιά κανείς. Άρα δεν κερδίζει κανείς. Τα παίρνω εγώ. Λοιπόν, η media market ήταν και σήμερα κοντά μας. Κάποτε με μια τηλεόραση 42 ιτσών νόμιζες πως έχεις το γήπεδο μπροστά στο σπίτι σου. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. 49, 55, 60, ακόμη και 88 ιτσών τηλεόραση. Και κάνω μια απλή ερώτηση. Πώς θα μεταφέρεις την τηλεόραση και πώς θα κάνεις την εγκατάσταση για να δεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα? Είναι πολύ απλό. Πας στη MediaMart, παίρνεις τηλεόραση και μετά ζητάς να σου κάνουν μεταφορά και εγκατάσταση όπου και αν επιθυμείς. Ακόμη και στην μπανιέρα του σπιτιού σου. Εύκολα και γρήγορα μόνο από τη MediaMart. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός. MediaMart! Διαμαντής Catering. Από ένα πάρτι 20 ατόμων μέχρι ένα παγκόσμιο συνέδριο 3.000 ατόμων αναλαμβάνει ο Διαμαντής Catering και θα έχετε το καλύτερο πραγματικά φαγητό, αλλά και πολλές άλλες παροχές εφόσον το θέλετε. Τραπεζοκαθίσματα, θέρμανση αν χρειαστεί, ηχητική κάλυψη, φωτισμό, τα πάντα όλα. 5:30-5:25 το τηλεφωνάκι. Και injection service. Καθαρίζει τα μπέκ του βενζινοκινητήρα σου και έτσι απλά εξοικονομείς καύσιμο και χρήματα. Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού και στο injectionservice.gr. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος και σήμερα κοντά μας. Πριν ανανεώσετε την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας, ζητήστε μας μία προσφορά και θα το διαπιστώσετε. Δουλειά μας είναι να φροντίζουμε υπεύθυνα τα συμφέροντα των πελατών μας πριν και μετά την ασφάλιση, χωρίς καθυστερήσεις και ταλαιπωρία. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, τηλεφωνική επικοινωνία 21 30 278 279. 21 30 278 279. Στο σύγχρονο μαγειρίο Περών Γεωργίου Παπανδρέου 25. Πλέον το delivery έχει ενεργοποιηθεί. 23 10 868 868. Φρέσκα φασολάκια παρήγγυλα για σήμερα για μια λιτή υγιεινή Δευτέρα. Όχι κοιμάδες, όχι κρέατα και φετάρα διπλά όμως. Όχι ζυμαρικά. Χωριστά σε άλλο πιάτο, Παναγιώτη. Ναι, ναι, όχι, ποτέ, και πάνε. Το πυρούνι να μην λερώνεται με λαδίλα του τη φέτα. Τρελαίνομαι. Μπράβο σε αυτά, θα σε παραδέχομαι. Μέσα στο στόμα σου τα βάζει. Α, το στόμα μέσα. Α, το στόμα. Έχει δίκιο σε αυτό. Α, το στόμα. Στο στόμα και εσύ βάζει διάφορα. Είναι γνωστό τι εγκόμενα. Με σφαγή του ΠΑΟΚ παραμένει το 0-2, γιατί μάλλον θα πει. Αν τρώω κυμπάρικα και όπω θέλω, δεν είμαι εγκόμενα. Κυμπάρι δεν μπορεί να είναι. Ξέρω εγκόμενα η οποία τρώει σαν λέση. Ξέρω κοπέλε που δεν έχουν φάει στη ζωή του καρπούζι με πυρούνι και μαχαίρι. Μία είναι απέναντί μα αυτή τη στιγμή. Εγώ τρώω με πυρούνι και μαχαίρι και στο σπίτι μόνος. Καρπούζι. Δεν φτύνω. Δεν τρώω καρπούζι. Πες και την πίτσα πώς την κόβεις. Ρε Αναστασία, μα την Παναγία. Τα γυαλιά του πέσανε. Δηλαδή, στη ζωή σου δεν έχεις φάει 10 φορές καρπούζι. Δεν τρώει καρπούζι. Γιατί τέτοια ψέματα, ρε παιδιά. Καλά, και εγώ δεν έχω φάει πεπόνι. Καλά, σου λέει. Δεν τρώω καρπούζι. Δεν τρώω. Αυτό δεν τρώει πεπόνι. Δεν έχεις φάει 5 φορές. 5 έφαγες. Το έφαγες με πυρούνι και μαχαίρι. Ποιος εγώ! Και στο σπίτι μόνο, με πυρούνι και μαχαίρι. Και την πίτσα, ναι. Και την πίτσα. Με μαχαίρι. Και την πίτσα έτσι τρώω. Και την πίτσα έτσι τρώω. Στο σπίτι.
Γιατί είμαι αστός Ηρακλειδέας, γι' αυτό. Ηρακλειδέας, θυμάσαι και είσαι 12 και 5. Φεύγουμε. Πάλι για τον Ηρακλή λέξη δεν είπες πάλι. Είπα, αύριο στην έκθεση. Αύριο στην έκθεση. 8 η ώρα. Περσινίδης. Άντε, γεια.